το σάκαλο καταπληκτικό φυσικό επιπλέον καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια! Αθλητήροι και αθλητήρες, καμ του δαφέ! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπα στα ρεχόρια, να περάσουμε την παρακάτω από εδώ της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα! Κοπιάστε πουλάκια μου, κοπιάστε! Ελάτε, ελάτε στην παρέα μας, ζουμουσάκια, και όχι μόνο, ελάτε γιατί και σήμερα έχουμε ωραία πράγματα να πούμε, πιστεύουμε εμείς τώρα, okay, εντάξει, αυτό είναι περιορέξιο σκολοκυθόπιτα, αυτό το οποίο είναι βέβαιο ότι είναι και σήμερα καταπληκτικό το δώρο μας, διότι έχουμε σήμερα να κληρώσουμε μία ταμπλετάρα Lenovo από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης που συνεχίζει την Black Βδομάδα με χαμό, με οριμαγδό δώρον. Και βέβαια, όσοι περάσετε από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε ότι οι τιμές, κατά το μεριά, οι τιμές έχουν πιάσει πάτο, πραγματικά πάτο, και Sony Bravia τηλεοράσεις με την κορυφαία εικόνα και την ποιότητα των επεξεργαστή X Reality Pro, αλλά και ψυγεία, αφιγραντήρες, πλυντήρια, αφιγραντήρα Inventor από 99 ευρώπουλα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, γίνεται ένας πανικός, γίνεται ένας χαμός. Δώσαμε Δευτέρα, Τρίτη, Xiaomi κινητό, τη Δευτέρα, χθες, Huawei κινητό, σήμερα tablet Lenovo, δεν έχω, τι να πω. Τι άλλο να πω. Πηγαίνετε στην Electronet λοιπόν και εκεί θα δείτε χαμός. Χαμός, σας λέω, μόνο Sony τηλεόραση από 55, από 850 ευρώ, 6 εκατοστάρικα 55, που είναι λίγο μικρότερη από το σινικό τείχος τηλεόραση. Ωραία πράγματα λοιπόν. Αυτό είναι το ένα μας δώρο. Το άλλο δώρο είναι ιδιαίτερο σήμερα, καθότι η Ένωση Ποντίων Αμπελοκήπων μας δίνει μια διπλή πρόσκληση για το χορό της που θα γίνει 30/11 Σάββατο στο Event Hall στο Δερβαίνη, με πλούσιο μενού, απεριόριστο ποτό, τραγούδι τον Μπάμπη Ορδανίδη, λίρα τον Κουγιουμτζίδη τον Ανδρέα. Ο σύλλογος αυτός, ο οποίος δραστηριοποιείται πολλά χρόνια, πάνω από 250 μέλη στην χορευτικό, θεατρικά, ένας σύλλογος με ιδιαίτερη δράση, τμήμα θεάτρου, ζωγραφικής, εκμάδηση από τη ζωντανή ιστορία στον ποντιακό χορό του Παναγιώτη Ασλανίδη, τον κύριο Ασλανίδη, πολλά πράγματα. Και με πλούσια δράση φιλανθρωπική, καλοκαιρινό χορό στη Λάμψη, στα παιδιά με σύνδρομο Down, Άλμα Ζωής, Γιατροί του Κόσμου, ΕΛΕΠΑΠ, Χαμόγελο του Παιδιού, τα φιλιά μας στον Παναγιώτη που είναι ζουμουσάκι και που μας δίνει σήμερα μία διπλή πρόσκληση, όπως είπα, για το χορό που θα γίνει 30/11. Εκεί στο πρώην Πίπυλα, στο Event Hall, στο Δερβαίνη. Όποιος θέλει μου γράφει full ποντιακό πρόγραμμα, όπως καταλαβαίνετε, και λαϊκά και τα πάντα όλα, πλήρες μενού, πλουσιότατο φαγητό και απεριόριστο ποτό. Αυτά είναι τα δύο που κληρώνουμε σήμερα, η ταμπλετάρα και τη διπλή πρόσκληση. Έχω να πω ένα πράγμα μόνο εσύ. Για τον Γεωργιάδη, κάνει κίνηση ο Σαλπικίδης στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής και ο Αθανασιάδης στο βάθος, η κεφαλιά του Σαλπικίδη, γκολ για τον ΠΑΟΚ! Μόνο εσύ. 0-1! Μόνο. Με τον Σαλπικίδη! Μόνο εσύ, εκπληκτικό αγάπη μου. Εκπληκτικό ξεκίνημα από τον ΠΑΟΚ. Γκολ μες στο White Hart Lane για την ελληνική ομάδα με κεφαλιά του Δημήτρη Σαλπικίδη. Και εδώ κλέβει και πάλι την μπάλα ο Αθανασιάδης από μακριά, το σουτ πέφτει και μπλοκάρει ο Ρέλιο Γκόμες αυτή τη φορά. Καλό συνδυασμό, ο Έτο περνάει στην περιοχή. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, είναι κακό το γύρισμα. Παύλο Γκαρσία. Πάρα πολύ ωραία έξυπνη πάσα για τον Γεωργιάδη, το γύρισμα με τη 1-0-2! Μόνο εσύ! Αθανασιάδης, εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει! Κλάος Αθανασιάδης και παντζουλισμός στην εξέδρα των φίλων του ΠΑΟΚ. Αυτά που λέτε παιδιά, αυτά που λέτε παιδιά. Μόνο εσύ εκεί μέσα. Ψιλοξετσουτσούνησε στην αρχή ο Ολυμπιακός, νόμισε ότι okay, θα πάμε αυτά μεγάλο διπλό και έτσι και τα λοιπά. Το σενάριο που θέλαμε έγινε πραγματικότητα, τους πέθαναν στο τρέξιμο και τελικά άρπαξαν ένα τετράμπαλο και αποχώρησαν. Σε αυτούς που θα σπεύσουν να πούνε ναι, αλλά εμείς πήγαμε, θα πούμε και που πήγατε, τι καταφέρατε. Χειρότερη ομάδα στο Champions League,
χειρότερη ομάδα στο Champions League, δεύτερη χειρότερη άμυνα, έναν πόντο. Και αυτό τώρα πώς θα το μαζέψει επικοινωνιακά? Εσύ που είσαι γαυροφυλάδα, που είσαι γαυρομιμιέ, που είσαι γαυροσάιτ, αυτό που, τι να, κρίμα με το κεφάλι ψηλά αυτά. Άξιος διάδοχος του Βούκοβιτς, του Σέρβου Λαθέρ, αυτός ο Μεριά βρίσκει, όχι αέρα, όχι τέτοιο λάθος. Δηλαδή, αν το κάνει αυτός ένα στο 5x5, του λέμε έλα, φύγε, πήγαινε για τα σουβλάκια. Τι, άντε, τώρα τι, είπαμε να παίξουμε λίγο μπάλα, μην το και ψόφιζε, άσου. Πήγαινε να φέρει τα νερά, πήγαινε να βάζει τα ρούχα, πρόσεξε, μην μας κλέψουν τίποτα, κάνε βόλτες. Απ' έξω, πήγαινε λίγο στα αυτοκίνητα, ρίξε λίγο κρύο νερό στο κεφάλι σου, έλα, φύγε. Δεν είναι, είπαμε να έρθουμε να παίξουμε. Τζάπα, θα δώσουμε τα λεφτά. Έτσι που λέτε. 4 στο τέλος, με ένα φοβερό ball boy που στο 2-2 πιστώνεται την assist, πιστεύω, διότι κοιμούνται όλοι όρθιοι του Ολυμπιακού. Τάκτη δίνει τον ball boy γρήγορα, εκτελεί το πλάγιο, γεια σας, 2-2. Με συνοπτικές διαδικασίες. Και έτσι απλά. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Το νου σας, ρε μάλα. Εμείς αυτό. Το νου σας καλά, ρε μάλα. Το νου σας, ρε μάλα. Εμείς αυτό. Μη θεωρηθεί δηλαδή ότι και με εμάς θα κάνουν τα λάθη που κάνανε εχθές το βράδυ αυτοί. Εντάξει, γέλασε όλη η Ευρώπη πάλι με τα παιδικά τους καμώματα και με τα λάθη τους. Θα τα συζητήσουμε και τα δικά μας και όλα τα υπόλοιπα. Να θυμίσω, πέρα από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, καταπληκτικά ψαρικά, θαλασσινά, υπέροχα πράγματα στο Αιγαίον και στις δυο ψαραγορές και στο Ωραιόκαστρο, αλλά και στο Δικητήριο, πεντανόστιμα, διαλεχτά, καθαρισμένα από λέπια, από εντόστια. Φυσικά, για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, αδερφή Τσαντεκίδη, στο δρόμο για το Ωραιόκαστρο, απέναντι από τον Τζάμπο, 20 χρόνια εμπειρία, με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων, ατρακάριστα, πλήρες αρχείο σέρβις, δεκτός έλεγχος όπου θέλετε, μπείτε μέσα, πείτε το άκουσα τον Κωστή, άκουσα τον Τζατζ, να λέει ότι είσαι κορυφαίος στα μεταχειρισμένα, θα σας δείξει τον υπέροχο στόλο που έχει και θα με θυμηθείτε. Εκεί μπείτε και στο tsantekidis.gr να δείτε τι και πώς. Και βέβαια δεν συζητάμε ότι αυτή την εποχή ειδικά ζαχαροπλαστία Νικολαίδης, Black Friday. Κανονική αυθεντική Black Friday από τον Νικολαίδη με τιμές ελεύθερη πτώση. Από την Παρασκευή λοιπόν 29 Δεκάτου όλες οι τούρτες βιτρίνας έκπτωση 40%. Λαχταριστές, ολόφρεσκες, τούρτες σε περιμένουν για την πιο γλυκιά Black Friday. Σε τρία σημεία, Καρολί και Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ. Όπως είπα, Black Friday και στις τούρτες 40% έκπτωση. Τι να πούμε άλλο. Τζάμπα δηλαδή. Τζάμπα. Αυτά πουλάκια μου. Δεν έχω καμία απολύτως ψευδέστηση ότι θα είναι εύκολο το μάτς της Κυριακής. Ναι, είπα το αγαπημένο σενάριο, αυτό που εγώ θέλω, είναι 0-1 στο 15, 0-2 στο 30 και αρχίζουν αυτοί και σκοτώνονται μεταξύ τους. Σφυρίγματα, μπινελίκια, πεταγμένα καθίσματα, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν αυτοί, να κάψουν τον Καραϊσκάκης, διακοπή το αγώνα, δεν πρόκειται να τελειώσει, άμα είναι έτσι το μάτς, το ξέρετε, θα μπουκάρουν μέσα. Δεν έχω καμιά πληροφορία ότι το παίζω, να πούμε, μυαλοπόλη και ξερόλα. Μια, λέω, ένα σενάριο, ρε παιδί μου, που εμένα θα μου άρεσε. Άλλο λέει, όχι, 0-0 μέχρι το 92 και κάνει μια γιώμα, να πούμε, από το κέντρο ο Μίσιτς και πάει στο γάμα εκεί που το κάνουν οι Εράκλειες. 0-1 στο 94. Στο 95 μπορεί, βεβαίως. Και αυτή είναι. Είναι και αυτή μια κατάσταση. Τι να πει και ο ρεπόρτερ του Αντένα, α πούμε, που το βλέπω εδώ απέναντι, που τον κυνηγάει σε live μετάδοση. Το γουρούνι. Κανονικά το γουρούνι. Viral. Επίδυση on air. Από το γουρούνι. Σου λέει, τι δουλειά έχεις εδώ στο χώρο μου. Και δεν είναι πέπα το γουρουνάκι, έτσι. Είναι γουρούνι. Τον έχει σηκώσει στον αέρα, μιλάμε με τη γαλότσα. Το ρεπόρτερ. Αυτά είναι. Εδώ είναι που λέμε και μη χειρότερα και το χειρότερα μου όμικρον γιώτα. Από τις χειρότερες συνδέσεις που έχουν γίνει ποτέ. Με ο μικρό γιώτα. Μιλάμε κυνήγι τον κούρνι τώρα, γιατί. Έτσι που λέτε, το μήνυμα της ημέρας πριν από 16 λεπτά
από ένα εκλεκτό στέλεχος και μέλος της Ζουμουσοπαρέας, ο Κρις Κολομπάμπουε, Φραγκαντώνης, έχει βάλει το κολομέρι του ΑΚΠΟΜ έξω και λέει «Η καλή μεριά και η κακή μεριά. Την Κυριακή το βράδυ θα γίνει η δουλειά στην κολομεριά. Άντε, καλημέρα να έχουμε και παρακαλούμε τον Γούναρη της Πορτογαλίας να τον ξεκινήσει, γιατί ο Βούκοβιτς ρωτάει και ανησυχεί». Δεν νομίζω το μεριά να τον ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει αυτό το νεαρό αγόρι που ψάχνει ευκαιρίες, αυτό το καθαρό στόπερ, ένα παίχτη με τη δική του ιστορία γενικότερα, ειδικά και γενικά, τον Αβράμι τον Παπαδόπουλο ξεκινά πίσω. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα, αυτή είναι μάλλον το μεγάλο κέρδος από το χθεσινό παιχνίδι του Γαύρου στο Champions League, είναι ότι με έναν τέτοιο μεριά, κάπου θα τη βρω την περιγραφή. Μισό λεπτό, θα τη βρω την περιγραφή. Δεν μπορεί. Μισό δευτερόλεπτο. Να το. Βρήκα, παιδιά, την περιγραφή του γκολ του μεριά. Μισό μου επιτρέπετε. Να τη. Μισό δευτερόλεπτο. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Ναι. Εδώ. Τώρα. Είναι η φάση εδώ, γίνεται η σέντρα δεξιά. Από τους παίκτες της Tottenham. Η μπάλα κατευθύνεται μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Το βλέπουμε εδώ. Και ο Μεριά. Έλα ρε Μεριά. Σε καλή μεριά, παιδιά. Φοβερή η φάση. Καταπληκτικός ο λιγμός, είναι δουλεμένη στην προπόνηση. Έτσι. Πάντα μ' άρεσαν τα λόγια στο Ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Αυτά λοιπόν με το μεριά, λέω εγώ. Εντάξει. Okay. Εμείς στο νου μας, ούτε χαλαρότητα, ούτε να νομίσουμε ότι αυτοί θα επηρεαστούν αρνητικά και τέτοια. Προσοχή. Θα έχουμε να λέμε, έχουμε ακόμα μέρες. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα έχουμε να λέμε, αλλά ιδιαίτερη προσοχή. Δεν τρώμε παπά. Γεια σου Δήμο, να ξέρεις δύσκολα θα είναι. Δεν είπα εγώ, θα είναι εύκολα. Εντάξει. Όπως είπα, εκπληκτικό το μήνυμα του Κολομπάμπουε. Έχω τώρα την αίσθηση ότι μετά και από αυτό το αποτέλεσμα, γιατί λέγαμε ρε παιδί μου, θα παίξει ρόλο στην ψυχολογία τους, στο πώς θα είναι στο μεταξύ μας μάτς την Κυριακή αυτή. Αρπάξε ένα τετράμπαλο και μάλιστα εκεί που θεώρησαν ότι 0-2 σου λέει πάμε για μια θριαμβευτική νύχτα, σαν από αυτές που έχει γράψει ο μεγάλος πανθεσσαλονίκος αθλητικός όμιλος Κωνσταντινοπολιτών στο παρελθόν. Πάμε για μια τέτοια νύχτα, 0-2 στο 19. Εγώ θέλω να κάνω τα μισά λάθη από όσα έκαναν στην άμυνά τους χθες το βράδυ. Με εμάς μπορούμε. Τα μισά να κάνουν, δεν θέλω όλα. Και είτε ξεκινήσει το μεριά, είτε ξεκινήσει τον Χαβαλεδιά, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τον Σουπιά, είτε τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε ό,τι έχουν ετοιμάσει και εκτός αγωνιστικού χώρου, ψυχολογικά, σωματικά, πνευματικά, αλλά και εντός αγωνιστικού χώρου, να είμαστε έτοιμοι. Πάμε να πάρουμε το μεγάλο διπλό και να τελειώνει η ιστορία. Το βέβαιο λοιπόν έλεγα είναι ότι μετά από το χθεσινό παιχνίδι έχει αυξηθεί δραματικά η πίεση επάνω στον προπονητή τους. Δηλαδή, ο αγώνας της Κυριακής για αυτούς είναι ζωής και θανάτου. Παίζει την παρουσία του, παίζει την ύπαρξή του στον Ολυμπιακό ο χαμένος αδερφός του Γιάννη Γούναρη. Αυτός που είναι μόνιμα με τη φάτσα σαν να έχει τρέξει στο διάδρομο 45 λεπτά με το σκαρπίνι, την καμπάνα παντελόνι και το πουκάμισο το λευκό, δύο νούμερα μεγαλύτερο, δεν ξέρω γιατί τα φοράει έτσι. Μπορώ να του δώσω μυστικά πώς ακρίβει την κοιλιά. Καταρχήν άσε απ' έξω το πουκάμισο. Δεν υπάρχει λόγος να το ζώνεις μέσα μας καλοκάβαλο. Φέρω τις κεμπέδες, άκου έναν που ξέρει. Παίζει λοιπόν το αύριο του στον Ολυμπιακό ο Μαρτίνς. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Και τα θετικά του για τον Ολυμπιακό, το ότι θα τα δώσει όλα, και τα αρνητικά του, γιατί έτσι και γίνει. Έτσι όπως είπα, γίνει κανένα 0-1
εκεί στο 10, στο 15 και χάσουμε και καμιά δυο ευκαιρίες, θα αρχίσουν τα σφυρίγματα, οι αποδοκιμασίες και θα γίνει ροντέο. Θυμηθείτε που σας το λέει ο Τσάτς. Εμείς έχουμε να περηφανευόμαστε ότι αλώσαμε την έδρα της Τότεναμ, ότι κερδίσαμε μέσα στο Λονδίνο, το ξανακάναμε και με την Άρσεναλ, το ξανακάναμε και με την Τότεναμ, και ας τους να κοκορεύονται. Εμείς όμως πήγαμε στο Champions League, σώπα ρε, και που πήγε σε ξεπόπιασαν, δηλαδή πια ας πούμε, αυτό είναι για να περηφανεύεσαι. Όταν θα έρθει η ώρα μου και θα πάω, θα γράφω χρυσές σελίδες στην Ευρώπη. Όταν θα έρθει. Εντάξει, δεν θέλησε μέχρι τώρα. Μου στείλατε δύο φορές καμικάζι. Διαιτητικούς, να πούμε Μουτζαχεντίν. Και πέρσι με τον Άγιαξ και πρόπερσι με την Μπενφίκα. Για να με σκίσουν, να με περάσουν πριονοκορδέλα. Μην τυχόν και πάω στο Champions League. Μην τυχόν και βγω στο Σεντόνι, γιατί σου λέει τώρα ξοδεύει ο τρελός ο Πόντιος Πακτολούς. Τι θα γίνει αν αύριο ανοίξει η κάνουλα του Τσουλού, γιατί τόσα χρόνια αυτοί κάναν τον γαλαντόμο, κάναν τον εραστή με ξένο αυτό. Ενώ τώρα τι έγινε παιδιά, τώρα δύσκολα. Ένα πόντο έχει και το καλτσόν παιδιά, δηλαδή έλεος, χωρίς να βγει να παίξει το Champions League. Ένα πόντο και παραπάνω πόντους. Ακόμα και αν φύγουν που λέει «Α, μου φύγει ο πόντος από τον καλτσό». Δεν έχει κανένα σημασία. Εντάξει. Okay. Έτσι έχει η κατάσταση λοιπόν, πουλάκια μου. Για το θέμα το χθεσινό που χάλασε ο τόπος και εμείς πρωί-πρωί το αναδείξαμε. Μου γράψε κάποιος χθες μήνυμα ότι λέει «Θέμα πιάσεις εσύ το πρωί, το λένε οι άλλοι και στους άλλους σταθμούς, παιδιά». Είναι, του απάντησα ως εξής, ότι δεν κάνουμε παρθενογένεση. Το ότι πιάνουν ένα παλμό, εμείς δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ξέρουμε τι έχει γίνει πριν. Δεν υπάρχει κάποιος δηλαδή, εμείς μπαίνουμε, είναι νωρίς οι εκπομπές και πάει το πράγμα. Το ότι υπάρχει ένα θέμα και το παίρνουν και οι άλλοι, okay, δεν κάνουμε καμία παρθενογένεση. Το ότι πολλές φορές παίρνουν από εμάς, ας πούμε, από τις πρωινές, δεν λέω μόνο για τη δική μου την εκπομπή, όλες τις πρωινές, ότι παίρνουν σφιγμό για το τι υπάρχει στην επικαιρότητα, okay, είναι και φυσιολογικό. Είναι και φυσιολογικό. Εντάξει, okay, χαιρόμαστε που ακούνε για να δούνε τι παίζει. Είναι και αυτό μια αναγνώριση. Αλλά όχι όμως να κάνουμε μεταξύ μας τώρα πόλεμο, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κανένας απολύτως. Ο κύριος λοιπόν αυτός, γιατί εμείς τον αποκαλούμε κύριο, έτσι έχω, αυτή είναι η ανατροφή μας, αυτός είναι ο τρόπος μας, και ας μας ονόμασε υπανθρώπους. Εγώ είπα χθες είμαστε υπεράνθρωποι, γιατί είμαστε υπεράνω τέτοιων καταστάσεων και γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλά και εμείς και οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας. Και όχι απλά αντέξαμε, μεγαλώσαμε, μεγενθύναμε τον όγκο της ομάδας, το εκτόπισμά της, ο μύθος του ΠΑΟΚ εξαπλώθηκε, σε καμία περίπτωση δεν περιορίστηκε, δεν συρρυκνώθηκε, τουναντίον σαν ένα τεράστιο κύμα σκέπασε τα πάντα και έφτασε ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να είναι η κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα. Πάντοτε ήταν από πλευράς λαού, από πλευράς πάθους, από πλευράς τρέλας, από πλευράς, έλειπε όμως ο μεγάλος πρόεδρος, έλειπε το χρήμα, διότι όπως και να το κάνουμε εν έτη 2019, χωρίς λεφτά δεν πας πουθενά, γιατί μόνο έτσι μπορείς να φτιάξεις το προπονητικό σου κέντρο, μόνο έτσι μπορείς να αγοράσεις τους παίκτες που χρειάζεσαι, να έχεις έναν ακριβό προπονητή, να είναι τακτοποιημένα όλα των παικτών, τα σπίτια τους, τα νίκια τους, τα σχολεία τους. Και μη σας φαίνεται περίεργο αυτό που λέω, γιατί στο παρελθόν χάσαμε παίκτες επειδή ήταν απλήρωτο το νίκη και του άλλαξε τις κλειδαριές η σπιτονοικοκυρά, ή του πετάξαν τα παιδιά έξω από το σχολείο σε εποχές πολύ δύσκολες για το σύλλογο. Τώρα είναι όλα τακτοποιημένα, τα εισιτήριά τους, τις πατρίδες τους, τα πάντα τους. Τα πάντα τους. Στις 5K19 με δυναμό, καλή επιτυχία. Να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα για την καταγραφή
που επέσυραν αγωγές, φτάνει ως τον Άριο Πάγο ο ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο κυριούλη, αυτόν τον Νούλη που μας χαρακτήρισε. Δεν θα το αφήσουν έτσι. Θα φτάσει μέχρι και τον Άριο Πάγο για εξηγήσεις για το τι ήθελε να πει. Τι ήθελε να πει. Δεν υπάρχει εκεί τώρα κάτι να... Ξέρεις, δεν ήθελα να πω αυτό, ήθελα να πω κάτι άλλο, γιατί τίποτα. Θα δοθούν εξηγήσεις, ήδη αγωγές και από συνδέσμους και από ιδιώτες. Όποιος πιάνει στο στόμα του, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι απειλή, είναι υπόσχεση. Όποιος πιάνει στο στόμα του τον ΠΑΟΚ, τον Ιβάν, τον κόσμο του, θα το σκέφτεται 2 και 3 φορές. Και θα τιμωρείται γι' αυτό. Και δεν μιλάω για βία και τέτοια πράγματα, για πράγματα που είναι έξω από τον νόμο. Μιλάω ότι θα πληρώνει τις συνέπειες, είτε είναι αγωγές, είτε είναι αποζημιώσεις, είτε είναι οτιδήποτε. Να χάσει τη θέση του, διότι δεν είναι ένας απλός καφετζής, δεν είναι ένας τύπος ο οποίος έρχεται να μας αλλάξει τη βρύση. Respect και στον καφετζή και στον υδραυλικό. Αλλά άλλο να μου το πει ο υδραυλικός που έρχεται να μου αλλάξει τη βρύση, άλλο να το πει ένας αθλητικός εισαγγελέας μέσα στην ίδια του την πόλη, σε δημόσιο μέσο, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Άρα το πράγμα παίρνει το δρόμο του. Ξαναλέω, εμείς σήμερα κληρώνουμε 2 προσκλήσεις, μία διπλή πρόσκληση για το χορό της Ένωσης Ποντίων Αμπελοκήπων το Σάββατο στο Event Hall στο Δερβαίνι, με πλούσιο μενού, με τα πάντα μέσα, με φοβερό πρόγραμμα. Μου γράφετε τα μηνυματάκια σας, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, το γλυκόλογο, τον πινελικόλογο, τη χαιρετούρα σας, την καλημέρα σας, το ζουμουσού σας, την παραγγελιά σας, ό,τι θέλετε, και παράλληλα μπαίνετε και στην κλήρωση. Δεν στέλνετε μόνο γι' αυτό, έτσι. Αυτό είναι χρόνια το λέμε. Για τη διπλή πρόσκληση και για το tablet Lenovo Y7, ένα καταπληκτικό μαραφέτη από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Μπείτε και στο site της Electronet να δείτε τις φοβερές προσφορές όπου υπάρχει το Simba Black Friday. Μπείτε και στο Facebook Electronet Κορδελιό για να δείτε τις εξαιρετικές προσφορές. Γίνεται χαμός προσκύνημα. Αν είχατε στο μυαλό σας να αγοράσετε μια κουζίνα, ένα πλυντήριο, να αλλάξετε την τηλεόρασή σας, να πάρετε μια πιο σύγχρονη, μια πιο μεγάλη, ένα κινητό που το ωραίγεστε καιρό, γιατί να μην το πάρετε τώρα που θα το πάρετε και 50 και 60 και 40 και 80, το οτιδήποτε πιο φτηνό. Όταν σου λέει τώρα τηλεόραση με 200 ευρώ μείον, ή 55, 250 ευρώ μείον, για τη Sony μιλάω, η 49 ιντσών από 750-550 για 49 ιντσες, για 50 τηλεόραση, δεν υπάρχει τιμή, είναι εκπληκτική. Κάντε τη βόλτα σας από εκεί, πείτε κιόλας. Ακούσαμε τον φίλο σου, ακούσαμε τον Τζατσαρό να λέει το και το. Και γίνεται ένας οριμαγδός, ένας χαμός. Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να σας πω ότι την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου υπάρχει ένα τεράστιο event στο παλατάκι μας, ένα premium boxing event, event box, event πυγμαχίας, για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Δεν είναι φιλικό, ας πούμε, δεν είναι ένα μάτσα, άντε να είχαμε να λέγαμε. Ο Ελληνορώσος Παπάζοφ και ο Πολωνός Τσουντέκη θα δώσουν μία μάχη τρομερή, και αυτό είναι μεγάλη τιμή, γιατί είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα. Θα δώσουν τη μάχη λοιπόν για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Και τα pre-game με τις κοπέλες, με τα φωτορυθμικά, με τα LED, με τα ηχεία, με τους προτζέκτορες. Όλο το πράγμα είναι ένα show που τέτοιο όμοιό του δεν έχει ξαναδεί η Θεσσαλονίκη. Το βλέπουμε μόνο στα εξωτερικά, στην Αλοδαπίν. Και εγώ δεν λέω να έρθετε για τον εξαιρετικό παρουσιαστή που θα είμαι εγώ. Λέω να έρθετε γιατί αξίζει πραγματικά. Αν αγαπάτε και αν γουστάρετε την πυγμαχία, δεν θα είναι το μόνο παιχνίδι, θα έχει και άλλα μάτς πριν. Δεν θα είναι η μόνη μονομαχία, θα έχει και άλλα με μικρότερης εμβέλειας ονόματα, αλλά πολύ σημαντικά στο χώρο. Να πω ότι μέχρι 12 ετών είναι δωρεάν η είσοδος, και από εκεί και πέρα για τους υπόλοιπους είναι απλά 10 ευρώ η είσοδος για να δείτε αυτό το καταπληκτικό event. Ήδη έχετε δει και μπροστά στην Αγία Βαρβάρα, στη γωνία, αλλά και μπροστά στη θύρα 1, έχετε δει τα stand αυτά, στα οποία μπορεί
καθένας να προμηθευτεί τα εισιτήρια και στο λιμάνι και στη γωνία Εγνατία με Δωδεκανήσου. Θα έχουμε τις προσεχείς ημέρες να πούμε διάφορα. Το διοργανώνει ο Ολυμπιονίκης μας, ο Ηλίας Παυλίδης, τεράστια μορφή στο χώρο, και θα κοιτάξουμε να τον έχουμε και εδώ στο στούντιο κάποια από τις προσεχείς ημέρες να μας πει περισσότερα για αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Αυτά, να μην σας κουράζω, δεν θέλω. Από εκεί και πέρα, το μυαλό μας εμείς στην Κυριακή. Θα υπάρξουν προκλήσεις από τους αδικημένους. Είναι τσαλακωμένοι τώρα, αλλιώς θα ερχόντουσαν ψηλωμένοι και με υφάκι. Φανταστείτε αν έπαιρναν ένα διπλό και έμενε το 0-2. Δεν ξέρω αν αυτό θα ήταν καλό ή κακό για μας, γιατί μπορεί να ερχόντουσαν ψηλωμένοι. Τώρα έρχονται πληγωμένοι και τσαλακωμένοι. Ναι, μεν υπάρχει τρομερή πίεση στον προπονητή τους και σε όλο τον οργανισμό, γιατί καταραίει σαν χάρτινος πύργος το αφήγημα. Τι ομαδάρα έχουμε και αυτά και Ολυμπιακάρα και έτσι. Και... δεν τον να πάλι, πάλι δεν είδα κανένα χέρι να βγαίνει. Δεν είδα τον Μπαρμπασάβα πουθενά να λέει για την Ολυμπιακάρα που βγαίνει έξω και αυτά και εκατομμύρια και ο λαός και έτσι. Δεν είδα τίποτα πουθενά. Μουγκός. Τι έγινε. Αναζητείτε. Άμπερα λέλελε που έλεγε κι ο άλλος. Άμπερα λέλελε. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Να σας υπενθυμίσω, Ελλάσσο το σέρβις, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, 47-43-12. Τηλεφωνήστε με την εγγύηση της Ελλάς Σέρβις. Πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, εκεί στο Άβαλον το ξενοδοχείο. Υγραεριοκίνηση, τμήμα ελαστικών, φανοποιείο, βαφείο, καλύμπρες. Έχει κάνει μια dream team η οικογένεια Χατζοπούλου και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, να ανοίξουμε τις γραμμούλες μας, να μιλήσουμε όπως μιλάμε κάθε μέρα. Έτσι το κάνουνε στη Θεσσαλονίκη. Κανείς δεν μένει τα βράδια σπίτι. Κι αν θες απόψε να σ' τα αποδείξω, έλα στην Τούμπα να σου το δείξω. Την Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, όλα γιάχμα. Όλα γιάχμα ρε κουφάλα, νεκροτάφτη όλα. Ελάτε στην παρέα μας, ανοίξαμε γραμμές, ήδη περιμένουν 3, 4. 23-10, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνει κανένας. 23-10-287-888. Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση, προς πάσα κατεύθυνση, όχι μόνο προς πάσα κατεύθυνση, αλλά και προς σουτ κατεύθυνση. Δεν μας πέφτει με τίποτα! Έτσι το κάνουνε στη Θεσσαλονίκη, κάνεις εμένη. Έφτασε και ο Κόρμπος, μαθαίνω, κάπου στο Νέο Βελχή, που έκανε παραμέρισε ο άνθρωπος, ευγενέστατος. Ας παίρνουν παράδειγμα και οι υπόλοιποι. Ηρωνευτήκατε όλοι σας τον Κόρμπο, κανένας δεν είπε σαβά βίβρ. Ίσως έπρεπε να βγάλουμε τον κύριο Ζαμπούνη να μας εξηγήσει πώς και τι σημαίνει αυτό. Πραγματικά, μόνο που δεν έκανε υπόκληση, δηλαδή πώς κάνανε παλιά στην πριγκίπισσα Σίση που ερχόταν ο Κάιζερ Φρανς και έκανε στο πλάι για να περάσει η αυτοκράτηρα και σκύβαν κιόλας οι υποκόμοι, κάπως έτσι. Πάμε στις γραμμές γιατί περιμένετε να μιλήσετε. Ξαναλέω, κληρώνουμε σήμερα μία διπλή πρόσκληση για την Ένωση Ποντίων Αμπελοκήπων για το χορό που θα γίνει το Σάββατο. Διπλή τα πάντα μέσα, φαγητό, πλούσιο μενού, απεριόριστο ποτό. Και επίσης και ένα καταπληκτικό τάμπλετ Lenovo Y7. Αυτό είναι το μεγάλο μας δώρο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για την καλημέρα σας, για τον χαιρετισμό σας, για τον πινελίκι, για τον γλυκόλογο και ό,τι άλλο προκύψει. Καλημέρα σας. 1, 2, 3, 4. Έλα. Γεια σου Μένιο. Στου και βγαίνω. Εκεί φτού και βγαίνεις. Λοιπόν. Από και 20 έχεις πάρει. Μη μαρτυρά. Ακούει ο Γιώργος. Ακούει ο Γιώργος και θα μας φάει λάγανο στροφή. Έλα γοράκι λοιπόν, μου. Για πες. Μήνυμα προς τους Πειραιώτες. Ναι. Ρε εσείς ένα σωρό παλικαράκια παίζετε ποδόσφαιρο στα αεραστεχνικά εκεί. Ξέρω να κάνουν ντου και να δίνουν τους, τους της Bayern φιλάθους. Ναι. Τα γυναικόπαιδα. Πηγαίνετε εκεί και ζητήστε εξηγήσεις για αυτόν που χορεύζε μπεκιά. Με ποια κριτήρια τον έχετε πάρει στην ομάδα σας ρε. Δεν τρέπεστε λίγο. Είναι κατάσταση αυτή ο Ζεμπεκάκιας αυτός να παίζει στη μεγάλη ομάδα σας που έχετε βλέψει δηλαδή για έτσι. Λοιπόν, έτσι εξηγούνται
τα 21 φάουλ σε 23 λεπτά που έδωσε υπέρ του Ολυμπιακού, σε 23 λεπτά, 21 φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού μέχρι να μπει και το γκολ εις βάρος του ΠΑΟΚ. Γιατί μπαίνει μπάλα στην περιοχή, μπορεί να φάει γκολ ο Ολυμπιακός. Αυτή ήταν η διαιτησία την εποχή προξένων. Μπαρμπασάβα, τι έγινε, σε πετάξαν τίποτα λεμονόκουπα? Μονάχα εγώ έμεινα να φωνάζω. Μιλες λεμονόκουπα. Καταλήνα, Μαγκαλίνα. Μιλες λεμονόκουπα γιατί βγήκε πίσω από την καρταρόμπα ο λεμονής. Όχι Τάκη, λοιπόν, όχι ακόμα αγόρι μου, την Κυριακή το βράδυ. Περίμενε. Μήνε, Τάκη, μήνε. Λοιπόν, σίγουρα περνάμε ωραίες στιγμές. Και όχι μόνο από την ήττα του, από την ομάδα μας. Αλλά ακούμε κάτι πράγματα. Να αφήσουμε τις υπεραισιοδοξίες, να μένουμε ικανοποιημένοι, είναι μήνυμα στους φίλους. Καμία έπαρση, επίτρεψέ μου, Μένιο. Καμία έπαρση, καμία αλαζονία δεν ακούσατε από μένα. Είπα πάμε λοιπόν, με το μαχαίρι στα δόντια. Δεν θα είναι εύκολο το μάτς, αυτοί παίζουν την ύπαρξή τους. Έτσι, άρα... Ναι. Ακούμε και τους σταθμούς άτομα που πληρώνονται για να κρατάνε το μικρόφωνο και καλά κάνουν, να παίρνουν μεροκάματο. Είναι του στυλ να τον κερδίσω στο 97 με goal offside. Να είναι 7 μέτρα 17. Δεν θέλουμε, λέει. Είμαστε πάω γιατί διεκδικούσαμε ανέκαθεν το δίκαιο στο ποδόσφαιρο και θα κλείσω ως εξής. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε ευχαριστημένοι από την απόδοση της ομάδας μας και όχι από την νίκη που, που θέλουμε να έρχεται, αλλά δεν είναι στο χέρι μας. Γεια σου, λοιπόν, Μένιο, φιλιά! Φιλιά, η ομάδα έχει ανεβεί στο πιο μεγαλύτερο σκαλί. Ιβάν, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Πάμε, καλημέρα σας. Έπεσε, πάμε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνετε, είστε καλά? Κάνουμε εντύπωση, κάνουμε τα στραβά μάτια, κάνουμε διεθνή καριέρα. Κάνουμε υπομονή και όνειρα. Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά είναι και εγώ τα κάνω. Γιατί? Λοιπόν, θέλω να κάνω μια κατάθεση ψυχής, ίσως υπενθύμηση να το πω, πώς να το πω, ναι, ή διατύπωση. Διατύπωση, βεβαίως. Ναι. Δεν λέω ότι είναι χειραγωγημένο το παιχνίδι του Ολυμπιακού το χθεσινό. Ναι. Ας πούμε. Εντάξει, θα ήταν περίεργο σε επίπεδο Champions League. Περίεργο, ας πούμε. Ναι. Περίεργο παιχνίδι. Ναι. Γι' αυτό... ας πούμε το ότι δύο ημίχρονο, το δύο ημίχρονο άσο τελικό. Ναι. Μα καλά αυτό τώρα. Αυτό έχει επαναληφθεί αρκετές φορές με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι. Δεν μπορώ εγώ να σκεφτώ ότι σε επίπεδο τσουλού κάνουν τέτοια. Τώρα θα μου πεις. Μα δεν λέω αυτό. Η UEFA είναι άμπεμπτη. Περίεργα τα παιχνίδια αυτό. Η UEFA είναι άμπεμπτη. Είναι άχραντη. Είναι αμόλυντη. Δεν είναι. Αλλά δεν μπορούμε και να πούμε. Για μένα, εγώ είμαι αδικημένος από την UEFA. Ναι, βέβαια, εννοείται. Να το διαχωρίσω κιόλας. Όχι στην Ελλάδα από τους ξένους διαιτητές. Ναι. Στην Ευρώπη από τους ξένους. Με Άγιαξ και Μπενφίκα με διαλύσανε. Όχι με. Αυτά ήταν τα πιο χτυπητά και σε άλλα παιχνίδια. Και σε άλλα. Εχθρική. Πάντα είχαμε εχθρική διαιτησία. Πάντα είμαι αδικημένος. Δεν μας γουστάρουν. Γι' αυτό λέω, μήπως λέω να κάνουν καμιά διερεύνηση κάποιοι, ας πούμε, που είναι υπεύθυνοι. Γιατί αυτό είναι το κανονικό ποδόσφαιρο που πρέπει να βλέπουμε εμείς. Και εγώ φαντάζομαι, χθες που έβλεπα, φαντάζομαι ορισμένους ποδοσφαιριστές από την ομάδα μου να μπορούν να παίξουν ή να παίξει και η ομάδα μου σε αυτό το επίπεδο. Βεβαίως. Σε αυτή τη διοργάνωση, όχι σε αυτό το επίπεδο. Εγώ, γιατί αυτό το επίπεδο είναι δάπεδο. Αυτό που είδαμε χθες. Ναι. Άλλο κοινό είναι το δάπεδο. Ναι. Απλώς λέω ότι και εμείς κάναμε λάθη σαν ΠΑΟΚ και έχουμε πέσει βαθμολογία και είναι λίγο περίεργα. Φυσικά. Τα πράγματα. Φυσικά. Αλλά πάντα ο στόχος είναι να παίξεις εκεί. Αυτό. Φυσικά. Αυτό είναι τώρα. Φυσικά. Το είπαμε. Κάναμε λάθη. Το νερό έχει μπει στα βλάκι. Έχει μπει και δεν γυρίζει πίσω η όλη ιστορία. Και να κάνω και μια τελευταία διατύπωση. Ναι. Για τα... Ναι. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ομάδα να κερδίσει παικτικά τον ΠΑΟΚ. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Μόνο αν εμείς είμαστε σε μια κακή μέρα. Μόνο έτσι. Αλλιώς, όπως το λες, καμία. Έτσι. Μόνο αν εμείς είμαστε νοφροί,
είμαστε γαλαροί όπως είμαστε με τον Βάσονο. Μόνο αν δεν είμαι στο ΠΑΟΚ. Όταν είσαι στο ΠΑΟΚ κερδίζεις. Ακριβώς. Ή δεν χάνεις. Αυτό. Αυτό. Πρώτα κερδίζεις όμως. Πρώτα κερδίζεις. Αυτό είναι το και το είπε και ο προπονητής. Και εγώ αυτό το ας πούμε το πίστευα πιο μπροστά από το τώρα που το είπε προχθές. Είμαστε ο ΠΑΟΚ και πρέπει να κερδίζουμε. Φυσικά. Φυσικά. Και όταν αυτό. Είμαστε ενωμένοι δεν φοβόμαστε τίποτα. Αυτά που λέμε τόσο καιρό που λέει ο Μόραν. Τώρα όσο ποτέ πιστεύω. Όσο ποτέ. Φιλιά! Γεια σου Παναγιώτη μου! Γιατί πρέπει να γίνουνε. Σε περιμένω. Πρέπει να γίνουν όλα να τελειώσει. Το νερό έχει μπει σαβλάκι, αλλά πρέπει να τελειώσουν και οι λεπτομέρειες. Φιλιά πολλά, σε περιμένω το μεσημέρι. 50 βάλαμε στις σκληρώσεις σου. Έγινε. Ζουμουσού και να είσαι περίπου αδερφέ μου. Φυσικά. Φυσικά, από την κορφή ως τα νύχια. Γεια, γεια σου Παναγιώτη, γεια, γεια. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Σ' ακούω, λες και λες, την Κυριακή το μάτς είναι 5-0 φοράκι. Τη μύτη σου γιατί την κρατάς κλειστή. Είναι γιατί το δέσμο σταλόν είναι πάντα ξεδιπλό. Ναι, αλλά βγάλω το δάχτυλο από τη μύτη, όμως και μίλα με την κανονική σου τη φωνή. Βέβαια, δεν με καταγόλες. Άσε το, λέω, να μιλήσω κι εγώ έτσι άμα είμαι. Έτσι. Ο θείος μου σταλόν είναι το έπαιξε διπλό. Ο θείος ο σταλόν είναι το έπαιξε διπλό, ε. Έτσι. Με κατάλαβες ή όχι. Πώς δεν σε κατάλαβα. Αλλά σου λέω γιατί κρατάς τη μύτη σου όμως. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Ναι. Στο Μουρίνιο που δεν έβαλε 5 γκολ μια μούτζα. 5 γκολ που δεν έβαλε. Έβαλε 4. Ναι, έτσι βάλε και ένα γκολ όταν είναι μούτζα. Έβαλε. Σφαρτζενέγκερ εσύ είσαι. Ναι, ρε, Σφαρτζενέγκερ είμαι. Αγόρι μου. Γι' αυτό είπα ότι ο φίλος μου σταλώνε. Αδερφέ μου. Αδερφέ μου. Ξέρεις γιατί σε αγαπάω, ξέρεις γιατί σε αγαπάω. Έχουμε κάνει μαζί ένα εσταντανέ φοβερό, έτσι, με τον Βασίλης. Αγόρι μου. Τέτοια εποχή ήταν πιστεύω, τέτοια εποχή ήταν κάπου. Τέτοια εποχή. Είναι από τα πιο αγαπημένα. Και εγώ και σε γουστάρω και σε αγαπάω, γιατί εξακολούθησες να μας ακούς, να μας παίρνεις, δεν παρεξηγήθηκες, έτσι. Εγώ έχω δουλειάσει, δεν μπορώ να σε πάρω και όποτε πεις ευκαιρία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει Σφαρτζενέγκερ. Δεν πειράζει αγόρι μου. Ελπίζω την Κυριακή να βγάλουμε το διπλό, να κλείσουμε στόματα στους γάβρους. Εκεί, αυτό θα γίνει φίλε. Και να μην έχουν να λένε μετά, όχι εκείνο, όχι τάλλο, όχι... Και ένα δεύτερο. Ναι. Και ένα δεύτερο στα δύο τα κολόμπερα στον Κολομπάμπα και στον Κολομπό. Κολομπόμπα, χαθήκαμε. Το καλύτερο παιδί. Και ευχαριστήματα στον Χρήστο Κολομπό και στο σύνδεσμο και στη Μελβούρνη. Έτσι, έτσι. Γεια σου, Σφαρτζενέγκερ. Γεια σου, φιλαράκι μου. Να είσαι γερός. Καλημέρα. Υπέροχος τύπος. Είναι το ηχητικό που με λέει Βασίλη από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτσι, μαγική στιγμή. Μαγική στιγμή. Πάμε, καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το στράτο. Λοιπόν, επίτρεψέ μου να πω πάλι, μια στιγμή να πω, γιατί κάποιοι μπαίνουν αργότερα στην παρέα μας. Lenovo tablet κληρώνουμε σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Μου γράφετε καλημέρα, παραγγελιές, ζούμου σου, οτιδήποτε. Και το όνομά σας για να μπείτε στην κλήρωση. Όχι μόνο για αυτό το σκοπό, έτσι. Και είπαμε και μια διπλή για τον χορό των ποντίων αμπελοκήπων. Έλα, αγόρι μου, έλα, σε ακούω. Λοιπόν, να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στον Ολυμπιακό, που είναι πλέον με τη βούλα η χειρότερη άμυνα της Ευρώπης. Ναι. Η χειρότερη ομάδα στο Champions League. Ναι, ναι, συνεχίζει το απίστευτο αυτό σερί, το 1-0 νίκες, 1 ισοπαλία και 14 ήττες. Τα πάει εξαιρετικά καλά. Γίνεται ο πρέσβης της Ελλάδος στην Ευρώπη. Και αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι συμφωνώ με το πρωτοσέλιδο του κόκκινου δευτεραθλητή ότι ένα μοιραίο λάθος έφερε την ήττα. Δηλαδή κέρδιζες 2-0 και ξαφνικά γίνεται ένα λάθος και τρώσε ένα τετράμπαλο. Έτσι, με ένα λάθος, δηλαδή σαριά τεσσάρες. Ήτανε τρίποντο και κάποιος έκανε φάουλ δηλαδή και πήρε και βολή. Και έβαλε 4. Έτσι ακριβώς. Φάθηκε με τρίποντο και βολή. Λοιπόν, μια εμπειρία ακόμα λοιπόν, ένα ποτήρι δηλητήριο πικρό θα πιω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Θαναϊλάκης είπε χτες
σε δημοσιογράφο εκεί της ΕΡΑΣΠΟΡ ότι αν ο Ολυμπιακός παίξει έτσι, ναι, ο ΠΑΟΚ θα δεινοπαθήσει στο Καραϊσκάκη. Το δούμε αυτό. Θα σου πω. Να σου πω τι εννοούσε, γιατί ναι, προφανώς εσύ κατάλαβες λάθος. Προφανώς. Ο ΠΑΟΚ θα δεινοπαθήσει όσο θα δεινοπαθήσει ένας νέος στιβαρός άντρας όταν βρει μια γυναίκα η οποία έχει να δει άντρα καμιά 15 χρόνια. Άρα. Έτσι θα δεινοπαθήσει ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Μ' αρέσει το σκεπτικό σου, η οπτική σου γωνία. Το ένα είναι αυτό. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι το επιτέλους χτες κατάλαβα γιατί όλοι αναγνωρίζουν και ξέρουν τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Βεβαίως. Δηλαδή όταν ένας άντρας γνωρίζει μια γυναίκα και μια γυναίκα γνωρίζει έναν άντρα. Και έχει μια φήμη όταν έχουν πάει διάφοροι όχι, μαζί της. Όχι, άλλο αυτό δεν ισχύει. Περίμενε. Όταν ένας άντρας γνωρίζει μια γυναίκα και μια γυναίκα γνωρίζει έναν άντρα και έχει μια βραδιά γεμάτη έρωτα, γεμάτη πάθος. Το ένα φίλο με το άλλο, το θυμάται. Αν είναι όμως κάτι ξενέρωτο, κάτι αδιάφορο, όχι, δεν το θυμάται. Ξεχνάει την επόμενη στιγμή. Επίσης, αν τη συνοδεύει μία φήμη ότι έχει πάει με διάφορους, και αυτό. Άσε τις φήμες. Στην πραγματικότητα. Μιλάμε τώρα τι γίνεται. Άρα λοιπόν, και στις βραδιές με τον Ολυμπιακό, όλοι θυμούνται μια βραδιά γεμάτη έρωτα και πάθος. Άρα είναι λογικό να τον θυμούνται. Τρέλα, να τον ξέρουν. Τρέλα. Θα κάνουμε έναν έρωτα, όλα τρέλα. Να ξέρεις ότι Λονδρέζι, ναι, ένα τελευταίο. Ναι. Να ξέρεις ότι οι Λονδρέζοι χτες ψαχνόντουσαν όταν άρχισαν τα συνθήματα για τον ΠΑΟΚ, γιατί κάτι θυμήθηκαν εκεί. Ένα κοντό και έναν μετατουάζ που τη φόρεσε πριν από κάποια και χρόνια. Και ένα τύπο με τα μάτια έξω στην κερκίδα. Ένα τύπο με τα μάτια γουρλωμένα. Καλά, το παλικάρι αυτό είναι. Ο Λουλουδάς. Έχει γίνει μύθος, να ξέρεις. Φιλιά, λοιπόν, γεια σου, Στράτε μου. Γεια. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Τα μπλετάρα σήμερα δίνουμε από την ηλεκτρονέτ Μαμπουκίδης Νικολάηδης. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Σήμερα λόξιγκα. Απ' την αρχή πρέπει να έχει. Όποιος αφήνει πολλαούλα ότι αυτή η θρηλυκή ομάδα μπορεί να κάνει ανατροπές και τέτοια είναι κατάπτωσος, αδερφέ Παναγιώτη. Δηλαδή, ναι, επειδή... Δεν το σημερίζετε. Under 2, ναι. Δεν έχουν γίνει πολλές ανατροπές, να, και στην Under 2, Under 2,5 που παίζει, είχαν πάνω οι μήχρονες σε σπικό. Να ξέρεις. Για τέτοια σταθερότητα έχει αυτή η ομαδάρα. Έτσι, όπως το λες. Αυτή η ομαδάρα έχει μεγάλη σταθερότητα. Εμείς πάντως είμαστε μαζί τους με τον Ερυθρό Αστέρα. Εγώ είμαι μαζί τους, θέλω να κερδίσουν και θέλω να προχωρήσουν και στο Europa League. Γιατί έχει ανάγκη βαθμού στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Βεβαίως. Και ο Ολυμπιακός καρδιάς μας είναι ο πρέσβης, όπως λέει και ο πρέσβης. Στο ακίνητο πλαστικό χέρι ο κύριος Σάββας. Τι πρέσβης είναι. Αχ κύριε πρέσβη, μας κακομαθαίνετε με τα Φεραίρο Ροσέ. Με τα Φεραίρο Ροσέ, έμπραβο, τέτοιος πρέσβης είναι. Τα Φεραίρο μπορεί και να παίζανε μπάλα, έτσι, άμα τα τσουλούσαμε. Τέλος πάντων. Εγώ πάντως χωστή, επειδή διαβάζω πρωταθλητή τακτικά, θυμάμαι ότι το καλοκαίριο μεριά, αυτός ο κακή μεριά που γράφουν όλοι, επιτρεπτή κορυφαίος Αφρικανός αμυντικός, έτσι γράφανε. Βέβαια. Στον προγραμματιστή. Και οι Στίβες Μεθανό έρχονταν στον Πειραιά, αλλά το σημαντικό είναι φίλε ότι ο Βούκοβιτς, όπως λεγόταν αυτός ο παιχταράς πέρυσι. Έτσι, αφού το λέγαμε. Άξιο αντικαταστάτη. Άξιο αντικαταστάτη. Τώρα βέβαια υπάρχει δίλημα αν θα πει μεριά ή από τα αριστερά. Ο Πασίγλασσος. Ο Αβράμις. Και δεν εννοούμε το ποντένσε. Άλλο είναι το. Όχι. Τίποτα, Κωστή, θέλει το μυαλό μας συγκεντρωμένο. Τώρα είναι πιο επικίνδυνη αυτή. Είναι πιο επικίνδυνη γιατί είναι πληγωμένη κεφαλή action. Θα έχει πολύ ξύλο το πρόγραμμα. Πρέπει πάλι να προσπαθήσει να προστατεύσει την ομάδα από όλες τις πλευρές. Ξέρουμε ότι θα κάνουν τα πάντα. Τα πάντα. Και νομίζω ότι δίνουν και πάρα πολύ εκδικητική. Θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν και πρόβλημα στην είσοδο του Γιώργη στο κήπεδο, είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν. Σίγουρα. Και εκτός πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ναι. Να δικαιολογείται από πλευράς μας και αγωνιστικά εννοώ και εξωαγωνιστικά καμία αθωότητα, καμία χαλαρότητα, κανένας εφησυχασμός, τίποτα. Είμαστε... Οι άνθρωποι έχουν αποδείξει σε κάθε σημείο ποιοι είναι και τι πρεσβεύουν. Εκεί που το πλέον το τερμάτισαν ήταν με τον κλόν από την Ισπανία,
Ακριβώς. Άρα είναι ικανή για όλα. Δεν πρέπει να πούμε ότι πιαστήκαμε εξαπίνης, ότι δεν περιμέναμε τέτοια ατμόσφαιρα, ότι μας επηρέασε. Πάμε με το μαχαίρι στα δόντια. Είμαστε ο αίτητος πρωταθλητής, ο ταμπλούχος. Θέλει ο κόσμος όσο τίποτα άλλο να πάμε να πάρουμε αυτό το μάτς και αυτό θα γίνει. Έτσι λέω εγώ. Έτσι και να τους βάλουμε στην εσωστρέφη και μετά από τίγη τώρα να δουν την πλάτη και μια και καλή. Διάλυση. Φιλιά έτσι. Πολλά. Γεια σου Χριστάρα μου. Καλημέρα. Γεια σε καλά. Πάμε δύο γραμμές ακόμα πριν το διάλειμμα. Ναι. Γεια σας. Έλα ακούστε καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλώς τον Στελάρα. Έμαθες για το έτοιμα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Τι. Όταν κερδίζει στο πρώτο γύρο να τηρεί μια χώρα 45. Να λύγει το 20. 45 εντάξει. Δηλαδή οι άνθρωποι. Ρε φίλε, μιλάμε με το ετοιμήσι και μέσα κρατήσαμε 70 λεπτά με 10 παίκτες στο 0-2, έγινε απλά ένα 2 με 10 παίκτες. Βέβαια, καλά κάνεις και το λες, γιατί αποβλήθηκε ο Σταφελίδης τότε πάνω στη γραμμή που έκανε την απόκρουση. Με 10, όχι με 11, έτσι. Με 10. Και με άδικη αποβολή, με Κάρις Μπέιν, με Μόντριτς. Τότε να μου, όχι αυτή τότε να μου τώρα. Χάρι Κέιν, Μόντριτς, με παιχταράδες μέσα. Ακριβώς. Και δεν πάω να φάω τώρα τον παπά. Εντάξει, αυτό ήταν αγώνα Champions League με την ίδια ομάδα και πιο ενισχυμένη ομάδα. Απλά ήταν για την οργάνωση του Europa League. Φυσικά, φυσικά. Αυτά που έχουμε κάνει εμείς φίλοι με μεγάλες ομάδες, αυτοί δεν τα δούμε ποτέ. Ποτέ, φίλε. Ποτέ. Ποτέ. Καταρρύπτεται και αυτό το. Εντάξει, εμείς πήγαμε. Εσείς που δεν έχετε πάει, έγινε παιδιά, θα πάμε. Μη στεναχωριέστε. Φίλε, εμείς δεν πήγαμε να βγούμε στον Άγιαξ με 3 πέναλτι τώρα πλάκα μας. Μη στεναχωριέστε. Κάνανε ό,τι μπορούνε. Δεν ακυρώνεται η παρουσία μας, απλά καθυστερείτε. Αναβολή πήρε, παιδιά. Ό,τι και να κάνετε θα μας δείτε με το Σεντόνι. Εμείς κοστίξαμε. Απλά μάλλον το κάνουμε για να μπούμε με τη νέα τούμπα. Εμείς ξέρεις γιατί αυτή η ομάδα είναι καταδικασμένη να πάει μπροστά. Γιατί όταν κάνουμε και γίνεται και ένα λάθος, κάτι κακό ή οτιδήποτε υπέρ μας που δεν έπρεπε να γίνει, βγαίνουμε και το καρτηριάζουμε και το λέμε. Δεν τα βάζουμε κάτω του χαλά για τα σκεπάζουμε. Πρώτη. Και το χέρι στη Λαμία είχαμε μπει και απ' όλα. Πρώτη. Δηλαδή, πρώτη, γιατί μας ενδιαφέρει η ομάδα αυτή να εξελίσσεται και να προοδεύει. Εμείς δεν θέλουμε με γύψη να πόδια να περπατάμε. Εμείς θέλουμε να είμαστε δυνατοί. Όχι, εννοείται. Αυτή είναι η διαφορά μας, ότι εμείς ποτέ θα γίνουμε σαν τα μούτρα τους. Εδώ αυτή τη σούπα, πάνω από αυτή τη σούπα τον Αβράμπη και Μπάουερ, τη μεριά να τον κάνουν. Είδατε πώς. Δεν γίνεται τώρα. Είδατε πώς. Η ρητίδα, Στέλιο, στο πρόσωπο, όταν είναι ρητιδιασμένο το πρόσωπο, όταν ζαρωμένο, όσο make-up και να βάλεις, όσο στουπέτσι, όσο σοβά χανούμ μερεμέτ να βάλεις επάνω, δυο στρώσεις να βάλεις, κάποια στιγμή θα φανεί το πραγματικό πρόσωπο. Κάποια στιγμή θα βρέξει. Και θα φύγει αυτό. Κάποια στιγμή θα πληθεί ο άλλος, θα πέσει για ύπνο και θα φανεί η ρητίδα. Αυτό φαίνεται στην Ευρώπη. Το ξεβράκωμα το παντοτινό. Αυτό φαίνεται, κατάλαβες. Έτσι είναι τα πράγματα. Κωστή, ας δει ένας αντικειμενικός τι 18 κατεβάζει ο ΠΑΟΚ και ποιοι πολεμούν να μπουν στο 18 και τι 18 κατεβάζουν αυτή τα λιμά. Φοβερό. Είναι εκτός εντεκάδας ο Τσούμπα. Εκτός εντεκάδας ο Πέλκας. Εκτός εντεκάδας ο Στόχ. Εκτός εντεκάδας ο Βέρμπλουμ, ο Μαουρίσιο, εκτός εντεκάδας ο Ζαμπά. Δηλαδή μιλάμε για 6-7 που είναι όχι απλά βασικοί σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Βασικοί για να αντικατάσταται σε οποιαδήποτε ομάδα της Αθήνας. Εκτός εντεκάδας ο Πασχαλάκης. Ναι. Εκτός εντεκάδας τώρα ο Βαρέλα, παιδιά. Μιλάμε για, είπα, 7-8 παίκτες που είναι βασικοί, ναι. Και πέρσι ήταν βασικοί όλοι, έτσι. Πέρσι ήταν βασικοί αυτοί που είπα. Πασχαλάκης, Ζαμπά, Μαουρίσιο, όλοι αυτοί, Βαρέλα. Όλοι αυτοί που είπες πέρσι ήταν βασικοί στο Καραϊσκάκη. Είναι οι αίτητοι πρωταθλητές. Δηλαδή τι έχω εγώ στον πάγκο και ο άλλος με βάζει ποιον, πώς το λένε, τον Πεχλιβάνι, πώς το λένε, ο Καμπ. Ότι πλάκα κάνουμε τώρα να πω. Εμείς φίλοι το μέλλον μας ανήκει, αν ακούγεται αυτό που λένε και ξένο διαιτητή στο ΒΑΡ, γιατί ας τους δώσω ένα παράδειγμα που στήχθες, χθες έβλεπα την επανάληψη και μου αρέσει να αγαπάω και τη Λίβερπουλ από την Αγγλία, είχε Κρίσταλ Πάλας Λίβερπουλ. Εκεί οι διαιτητές και αυτοί που είναι στο ΒΑΡ... αγάπες έχουμε, κοινές αγάπες έχουμε. Έτσι, ναι. Κωστή, εκεί έβλεπα το παιχνίδι, εκεί οι διαιτητές στο ΒΑΡ δεν έχουν κανένα γελάδι, κανένα βατράχι να τους λέει ό,τι να είναι, ούτε καν πάνε να δουν τη φάση για να μην καθυστερεί το παιχνίδι. Και στη γιγαντοθόνη βλέπουν και θεατές τι βλέπει ο διαιτητής. Αυτό ακριβώς. Γιατί να μην γίνεται και εδώ αυτό. Να βλέπουμε τι βλέπει ο διαιτητής. Να μας δείξει στο Καραϊσκάκης τι δείξανε στο πέναλτι του Μπαράλες. Που δείξανε ένα πλάνο να πούμε από τον Πλούτονα, τον πλανήτη.
Από τον Παναθηναϊκό επάνω να τον πάρουν τα. Κωστή, ας πούμε τον Παμπουκίδια να τους βάλει 10 γιγαντοφόρους χορηγία. Έτσι, και να δείχνει και να βλέπει όλος ο κόσμος στη φάση όταν βλέπουν το ΒΑΡ, τι βλέπει και ο κόσμος. Νομίζεις κολώνει ο Παμπουκίδης. Όχι, κολώνει ηλεκτρονέτ. Να στείλει. Ακύρωσε ένα γκολ της Crystal Palace. Το έδειξε στην οθόνη, ναι. Δεν κουνήθηκε χέρι. Μα έτσι, έτσι θα καταπολεμηθεί. Έτσι θα καταπολεμηθεί και η δυσπιστία, έτσι. Και η βία ακόμα. Και η βία ακόμα. Σου λέω, εντάξει, αφού το βλέπω εδώ πέρα, έχει γίνει αυτό. Τι να κάνει, δηλαδή, τι θα κάνει. Θα γίνει γραφικό. Θα γελάσουν οι άλλοι μαζί σου. Θα γελάσουν οι άλλοι μαζί σου, άμα πα να κάνει μαγνητικό. Μουτάει ο άλλο, έτσι πρέπει ο διαιτητή. Αυτό που το βλέπει πάνω είναι να τον έχει τέτοια εμπιστοσύνη σαν να το βλέπει ο ίδιο. Αλλά ο άλλος επάνω να βλέπει όχι με πράσινα, μαύρα, κόκκινα, κίτρινα γυαλιά. Να κάθει και να βλέπει αυτό που είναι. Έτσι. Γιατί στο τέλος, άμα τους βάλουμε και στο ΒΑΡ ξένος, καθαρίσανε. Δεν υπάρχει ελληνική διαιτησία. Θα λένε μόνο τις καθυστερήσεις του παιχνίδι. Έγινε στελάρα μου, σε χαιρετώ. Φιλιά, περιμένω το μεσημέρι. Πάμε τελευταία γραμμή. Πριν το διάλειμμα, ναι. Είμαι ο τελευταίος. Γιώργο! Έλα τα γόρι μου, πάμε. Με πρόλαβε το φιλαράκι για το παιχνίδι με την Τότανα, ότι παίζαμε με 10 παίχτες σχεδόν 50 λεπτά. Και το άλλο ότι ήμασταν η μόνη ελληνική ομάδα που δεν δέχθηκε στα δύο της παιχνίδια γκολ από την Bayern. Ναι, και τα δύο παιχνίδια είχαν λύσει. Αν και μιλάμε για πολύ, πολύ παλιές εποχές, 83, 84. Απλώς γιατί γίνεται και είχαν πει δεν υπάρχει ομάδα να παίξει με την Πάγερ ελληνική και να μην δέχτηκε η γουρ. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, ο διαιτητής ο χθεσινός ο Βουλγαρός ήταν το δυσέγγωνο του Βούλγαρου διαιτητή που έπαιζαν παλιά εδώ στην Έλλαγκη και λέξει τα 45 ονόματα. Τον δίνανε και τον κάνανε βόλτα. Και είχε πει ο προπάπους του λέει παιδί μου πρόσεξε να μην χαλάσεις πάλι το όνομά μας γιατί ήμασταν σταμπαρισμένοι. Έτσι. Πρόσεχε καλά, πρόσεχε καλά. Το γκολ που έχει δεχθεί ο αγαπητός κύριος Γαύρος γύρισαν και είπαν ότι ήταν λάθος του αμυντικού. Το δεύτερο γκολ που έχει βάλει ο Γαύρος δεν είναι λάθος τρεις αμυντικοί που είναι μπροστά στον σκόρερ που έχει κάνει μόνο. Το δύο. Πήγε και έδωσε συγχαρητήρια Γιώργο Μουρίνιο στο Ball Boy. Το παιδάκι που δίνει την μπάλα στο πλάγιο, στο 2-2, τη δίνει άμεσα, εκτελούν οι άλλοι ύπνο. Κατάλαβες και πήγε το συνεχάρι, το αγκάλιασε το παιδί. Οι μάσκες πέσανε και εύχομαι την Κυριακή, θέλω μία διαιτησία άψογη, θέλει προσοχή, υπάρχει να κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει τους ποδοσφαιριστές μας. Ομαλές συνθήκες. Νορμάλ, ποδοσφαιρικού αγώνα. Να μην σβήσουν στα ίσια. Τα φώτα όταν θα κατέβουν ή θα βγουν για την προπόνηση να κάνουν σωζέφωμα. Ετοιμάζουν έσχη και σε πανό και σε συνθήματα με τις ντουντούκες, με τις σιρήνες. Αυτά να είναι έτοιμοι οι παίκτες μας. Αυτά τα ξέρουμε. Άκουσε να δεις, αυτά δεν με ενοχλούν εμένα καθόλου. Το τι θα κάνουν στην. Τι θα φωνάσουν, θα κάνουν είναι γνωστά. Εγώ θέλω να, η ΠΑΕ να προστατεύσει την ομάδα. Με εισαγγελείς. Σωστό. Και να σωστό. Το ωραίο θα είναι να πετάει και ένα ελικόπτερο πάνω το Καραϊσκάκι. Το θέλω πολύ Κώστα μου. Το ζητήσω Σαββίδης, όχι μόνο σε εμάς τότε. Ναι. Θα είμαστε έτοιμοι να ξέρεις. Είναι έτοιμη η οικογένεια, ο οργανισμός. Θα τα πούμε μακάρι, όσο πλησιάζει τον ντέρμπι. Έγινε Γιώργο μου. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Σέβαλα. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζουμε ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Black εβδομάδα. Εκπληκτικές. Οι τιμές πιάνουν πάτο σε όλα. Ξαναλέω, αφιγραντήρα Inventor από 99 ευρώ. Τηλεοράση Sony σε εκπληκτικές τιμές. Τα πάντα. Κουζίνες, πλυντήρια, το κινητό που σταμπάρατε ή το τάμπλετ που θέλατε. Ένα τέτοιο τάμπλετ δίνουμε σήμερα. Lenovo. Υπέροχο. Το κληρώνουμε σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Στέλνετε τη χαιρετούρα σας, την καλημέρα σας και ό,τι άλλο θέλετε, την παραγγελιά σας, τον γλυκόλογο και βάζετε μέσα και το ονοματεπώνυμό σας, σας βάλουμε στην κλήρωση. Και βέβαια, δεν λησμονείτε Αιγαίων και στο διοικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 695666, πεντανόστιμα, μπείτε μέσα, διαλεχτά όλα, μοσχοβολάει ο τόπος. Και με παραγγελιά έρχεται και στο σπίτι, καθαρισμένο από λέπη, από εντόστια, οτιδήποτε θέλετε, από θαλασσινό και με χώρο εστιατορίου. Για κορυφαία ζαχαροπλαστία Νικολαίδης, όπως είπαμε,
με μπλακ εβδομάδα και εκεί, όλες οι τούρτες βιτρίνας, όλες οι τούρτες της βιτρίνας με έκπτωση μέχρι και 40% από την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή 29-11, 40% στα Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης. Εκπληκτικές γεύσεις, υπέροχα τα πάντα, όλα νόστιμα. Καρολί και Δημητρίου 237 και 163. Και βέβαια, αδερφή Τσαντικίδη, 20 χρόνια, το κορυφαίο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο στην πόλη. Απέναντι ακριβώς από τα Τζάμπο, στον δρόμο για Ορεόκαστρο. Το πηγαίνετε σε όποιον μάστορα θέλετε εσείς. Και εκεί διαπιστώνετε ότι είναι πραγματικά πεντακάθαρα τα αυτοκίνητα, ατρακάριστα, με γραπτή εγγύηση, τα πάντα όλα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Καιρό έχω να το βάλω αυτό και το γουστάρω πολύ. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε, ξεκινάμε παρέα τη μέρα μας. Έρχομαι τώρα στις 4 γραμμές, τα λαμπάκια που αναβοσβήνουν. Έτσι λίγο, ένα κουπλεδάκι από Χριστοδουλόπουλο. Το είπε εξαιρετικά και ο Άρντα βέβαια. Με πότισες φαρμάκι, έλα σαρμάκι, ένα λαχρινάκι. Τα ολομόδωρα σου μάτια με κάνανε χίλια κομμάτια, με κάνανε χίλια κομμάτια, τα ολομόδωρα σου μάτια. Ρε το μεριά ρε. Εννοείται ότι όταν κερδίσει σήμερα ο φίλος μας ή η φίλη μας το υπέροχο τάμπλετ της Lenovo, θα το πούμε σε καλή μεριά, έτσι είναι αυτά. Πάμε στις γραμμές, να πω μπαμ μπαμ, καντίνα, pit stop, καφεδάρες, φωλιατάρες, υπερατού μπουγάτσες σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, στη Λαχαναγορά Πόντου 56, στην Οδό Λαγκαδά, μετά τη γέφυρα Σταυρούπολης, δυτική είσοδο μετά τα δικαστήρια, το απόλυτο success story της Θεσσαλονίκης, εκεί τα πάντα όλα, με μπουγάτσα ή πίτα μία συν μία δώρο. Δώρο το νερό στους 5 καφέδες, ο έκτος δώρο και το νερό μόνο στα αγαπημένα καντίνα pit stop. Όπως είπαμε, το απόλυτο success story της Θεσσαλονίκης. Για τέντα, τέντα home, 35 χρόνια Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης. Όπως είπαμε, αυτή την εβδομάδα τηλεφωνείτε στο 430-011 και έχετε, αφού είναι black εβδομάδα, όλοι βλέπετε, μπήκαν σε αυτό το θέμα και καλά κάνουν να κουφίζεται λίγο ο κόσμος. Έτσι, όποιος τηλεφωνήσει στο 430-011 ή στο 6943. 2,96-4,55, 20% έκτος στην αντιεμική ζελατίνα, 30% στις τέντες από τον κορυφαίο. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, ή όποιος πήγε ξαναπήγε, όποιος πήγε κόλλησε, γι' αυτό και λέγεται λαδόκολα. Υπέροχα πράγματα έφαγε εκεί και ξετρελάθηκε. Ξαναλέω, κληρώνουμε σήμερα Lenovo tablet από την Electronet και φυσικά και μία διπλή πρόσκληση για τον Σύλλογο Ποντίων Αμπελοκήπων για το χορό, για το Σάββατο. Μου γράφετε για τους πόντιους, μου γράφετε για το χορό δίπλα στο μήνυμα, για ένα απεριόριστο μενού και ποτό, τα πάντα, όλα όσα θα φάτε και θα πιείτε είναι μέσα στην πρόσκληση, έτσι. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Έλα ρε Κωστή, καλημέρα. Καλώς το χορευτή μας. Έγινε αγόρι μου. Έλα Κωνσταντίνε μου, έλα. Έλα τα αγόρι μου. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να πω πριν αρχίσω να λέω τα χρόνια πολλά για αυτές τον αδερφό μας το Στέλιο εδώ, το φιλαράκι μας. Βέβαια. Σε όλα τα ζωμουσάκια, σε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Βέβαια. Εκλεκτά στελέχη, εκλεκτά. Εκλεκτά στελέχη. Έχεις και πολύ λαό, αλλά δεν τους ξέρουμε όλους. Εντάξει, τα παιδιά δεν παίρνουν και τηλέφωνο. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Α, μπράβο. Λαός να υπάρχει. Θα ήθελα να πω κάτι άλλο, Κώστα. Εγώ έχω να πω και ένα μεγάλο μπράβο για τα παιδιά του ποδοσφαίρου. Ναι. Τμήματος. Το είπαμε χθες. Έδωσαν, ναι, βέβαια. Το αναφέραμε χθες. Τα πριν τα παιδιά έτσι, δείχνουν έτσι, ότι η ομάδα, ας πούμε, παίρνει πρωτοβουλίες. Είναι αγαπημένοι σε όλα τα τμήματα. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Ένας να βοηθάει τον άλλο. Δεν σώζεται η κατάσταση τώρα με αυτά τα χρήματα. Όχι. Είναι όμως συμβολική και ο διπλασιασμός που έκανε η οικογένεια Σαββίδη. Αλλά είναι συμβολική για το ότι νοιαζόμαστε για εσάς. Έχουμε το νου μας. Κάποτε μας στηρίξατε εσείς. Έτσι. Άμπρα, έχεις ένα στήριγμα και μην ξεχνάμε τον μπάσκετ τι ήταν για μας. Γιατί γνωρίζουμε ασύλληπτες στιγμές. Μοναδικό στήριγμα. Άμπρα. Κράτησε τον ΠΑΟΚ ψηλά. Με ευρωπαϊκούς τίτλους, με πρωταθλήματα, με κύπελα, με πολλά. Περηφάνεια. Κωστάκη,
Περιμένουμε τώρα να δούμε, πιστεύω η ομάδα θα κατεβεί ό,τι καλύτερο υπάρχει. Ναι. Να δώσουμε και τον προπονητή λίγο, να μην τον πάρουμε από τα μούτρα, δηλαδή να μην αρχίσουμε γιατί δεν έβαλε και δεν έβαλε. Ναι. Ο προπονητής ξέρει, αν με ρωτάτε γιατί έρχονται μηνύματα, θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ο Λιμνιός δεξιά, θα είναι Μάτος Λιμνιός. Ότι αριστερά θα είναι ο Γιαννούλης. Να πω και, γιατί έβαλε εκείνο, δεν έβαλε τον άλλο, όλοι λέμε. Αλλά δεν γίνεται τώρα να γκρινιάζουμε συνέχεια. Δεν αποκλείω, δεν αποκλείω να δούμε το Λιμνιό λοιπόν στο ξεκίνημα. Κάποια αλλαγή θα δούμε. Κάποια. Το Λιμνιό, εγώ πιστεύω τώρα δεν ξέρω στο κέντρο. Το σενάριο που μου γράφει ο Δημήτρης, πιστεύεις λέει μπορεί να δούμε Μπίσες Βαρ αριστερά και Πέλκα δεκάρι. Δεν ξέρω. Περισσότερο μου έρχεται στο μυαλό Καντουρί αριστερά γιατί τον έβαλε και προχθές και τον Μπίσες Βαρ. Μπίσες Βαρ, ό,τι και να είναι, είδες και προχθές, ό,τι και να είναι, θα πάρει την μπάλα. Ζητάει μπάλα από τον προπονητή στα σεκάδια. Δεν έχουμε μπαλαδόρα τέτοιο. Μην λέμε τώρα. Κωνσταντίνε μου, όταν λέγαμε να αλλάξει τον Μπίσεσβαρ να τον ξεκουράσει, δεν εννοούσαμε αυτό το μάτς. Εννοούσαμε άλλα προηγούμενα. Άλλα προηγούμενα. Αυτό το μάτς που θέλεις να ελέγξει το ρυθμό. Αμαλίμονο. Από τα πόδια του θα περάσει, αυτός θα βγάλει την κάθετη, αυτός θα πάρει τα φάουλ, θα δώσει ανάσες, αυτός έχει την έμπνευση της στιγμής. Επειδή κάθε μέρα υπάρχουν θέματα, προχθές είχαμε αυτή την παλιοποιότητα που κάτι είπε, ξέρω εγώ τι είπε, οπότε καν θέλω να το ξέρω. Ναι. Βάλε μπρος από τώρα να είναι έτοιμη. Τα καράβια για Southampton να ξέρετε, παλιοποιότητες είναι έτοιμα. Βάλε Παζαρέντι, Δίγκα, Μάντσιο, Παπασέρκο, τα ότι βάζουνε δρομολόγια από εδώ για Μύκονο κατευθείαν, τα ξέρεις. Ότι θα φεύγουν από εδώ καράβια για Μύκονο. Λοιπόν, τα ακούνε άλλοι, σε λέει γιατί να μην πάμε κι εμείς. Μόνο οι άλλοι θα είναι σαν μόνοι να πάμε κι εμείς. Είχε βγει η Ντίνα και το είχε πει. Δημητριάδο εδώ, λέει πες τον Κώστα. Άκουνα, ναι, άκουσα την Ντίνα. Να είναι εν τω μεταξύ, εγώ πήγα στη Μύκονο. Και λέω την κόρη, μην πεις τίποτα σε κανένα ραδιόφωνο ότι πήγα στη Μύκονο. Θα γίνει ο χαμός. Όταν πήγα στην Ντίνο το 17, ναι, πήγαμε και στη Μύκονο. Ναι. Βέβαια, λέω μην πάρουν πρέφα η άλλη γραμμή, η άλλη τελείωσε. Έγινα και εγώ παλιοποιότητα. Έγινα και εγώ θαμώνας. Έγινα και εγώ θαμώνας στη Σνεκόνο. Τι παλιοποιότητα είμαστε. Κωστάκι μου, λοιπόν, σε φιλό, ζουμουσού αδερφέ μου. Έχουμε ακόμα, θα τα ξαναπούμε. Έτσι, έγινε. Φιλιά. Εμείς έτσι θα πάμε για τον ντέρμπι. Ήρεμα, κατασταλαγμένα, με το μαχαίρι στα δόντια, όλος ο οργανισμός. Με αξιοπρέπεια, χωρίς κραυγές, χωρίς πανικό, χωρίς καμία ιδιαίτερη πίεση, πάμε. Εγώ έχω να πω και κάτι άλλο. Το είπα χθες στον Περιπτερά εκεί στο σπίτι μου στην Τούμπα. Μου λέει Κωστή, λέει, πρέπει να αποδείξουμε. Όχι, του λέω Δημήτρη, δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα απολύτως. Δεν έχουμε να αποδείξουμε. Ο αίτητος πρωταθλητής, ο Νταμπλούχος, ο 46 μάτς χωρίς ήττα, έχει να αποδείξει. Όχι. Πάω να παίξω την μπάλα μου, ναι, πάω να πάρω το διπλό. Εγώ ούτε καν σκέφτομαι την ισοπαλία. Είναι λάθος να πούμε ότι πάμε για την ισοπαλία. Όχι, το ξέρουν και οι παίκτες, το ξέρουν και ο προπονητής, το ξέρουν. Δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα. Ειδικά σε αυτούς. Αυτοί έχουν να αποδείξουν πολλά. Αλλά πάμε με το μαχαίρι στο στόμα. Και χωρίς να πολώνουμε, χωρίς να υποθάλπουμε στοιχεία περίεργα που μπαίνουν στην παρέα για να μας προκαλέσουν, για να μας πάρουν κουβέντες που δεν θέλουμε να πούμε. Έχουμε τέτοια ζητήματα. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι. Κωστή. Καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Τι γίνεται. Τσούμπας girlfriend. Φίλε, χθες ήμουν Harry Kane girlfriend. Γι' αυτό η φωνή μου είναι έτσι. Πηγές. Πήγα, ναι. Έτσι, ε. Πήγα. Ήμουν στους τρελαμένους της Τότενα μου και πέρα. Έτσι. Ασπρό μαύρη ομάδα με πουλί. Για έμβλημα. Κι ας είναι λάθος το πουλί αυτό. Γιτς όπως λέγονται. Έτσι. Το παιδί, ο ball boy δεν πρέπει να στον πίνακα στατιστικής να πιστωθεί την assist για το δεύτερο goal της Τότεναμ. Κοιμηθήκανε τίποτα. Αλλά ήταν πολύ ωραίο έτσι όπως έγινε. Ναι. Γιατί σπίσανε, μετά τα σπίσανε. Δηλαδή δεν τρεμούσαν ο πιος Ολυμπιακός τώρα. Τίποτα. Τρέχανε. Τίποτα. Τους βγήκε η γλώσσα. Μετά άκουγες έξω καλά που δεν φάγαμε 5, καλά που δεν φάγαμε 6, γιατί ξέρεις αυτοί δεν έχουν τέτοια, βγαίνουν όλοι μαζί και φεύγουν όλοι μαζί. Αστυνομία ναι, ναι. Είναι στους δρόμους παντού, security δεν έχει θέματα. Τι να κάνεις εκεί εδώ. Δεν υπάρχει. Δεν κουνιέσαι ούτε ρούπι. Και... Ναι. Και άκουγα ξέρεις. Και άκουγα μετά και Σαββατοκύριακα τι θα γίνει.
Έτσι. Και λέω καλά θα είναι. Το μυαλό του σε εμάς είναι, να ξέρεις. Εχθές εκεί παίζανε το μυαλό τους στο μάτσο δικό μας. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και κάτι που εμείς με αυτούς δεν συγκρινόμαστε και δεν συγκριθούμε ποτέ, φίλε. Εμείς που ενάχασαμε 4-0 στην Τζέλσι, αλλά δεν σταματήσαμε να τραγουδάμε. Βέβαια. Εννοείται, ρε φίλε. Αυτό. Τι είναι μια σχέση. Αυτό δε, στο 2-2 τελειώσαμε όλοι. Τους. Μούγκα. Άστο. Αυτά. Ένα ωραίο σενάριο, εγώ είπα. Χωρίς έπαρση και χωρίς αλαζονία. Ένα που το σκέφτομαι εγώ. 0-1 στο 15, 0-2 στο 30. Γεια σας. Έτσι. Πέρα και να γίνει, θα το κλείσω και θα πάω να ανοίξω με διουμάδικο. Φιλιά, γεια σου Λονδίνο, γεια σου Κωνσταντίνε μου. Ζούμε σου, αδερφέ μου. Πάμε 23-10-287-888. Lenovo tablet. Μέσα από τα μηνύματά σας γράφετε τη χαιρετούρα σας, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, γράφετε την καλημέρα σας, την παραγγελιά σας, ό,τι θέλετε, τον γλυκόλογο, τον πενελικόλογο και μπαίνετε ταυτόχρονα και στην κλήρωση για το υπέροχο τάμπλετ από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίρης Νικολαίδης. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνη. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς το φίλο μου. Καλώς τον. Ο αίτητος και δύο φορές νταμπλούχος ΠΑΟΚ. Έτσι. Έχει αλλάξει σελίδα. Και πώς φαίνεται αυτό. Δεν πάει για να κλέψει το παιχνίδι, να κάνει την υπέρβαση. Πάει απλά να επιβάλλει αυτό που είναι. Σωστό. Δεν έχει κανένα λόγο να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που είναι. Δεν πάμε για... Αυτό, χρόνια για τώρα κλεφτό, παλεύαμε να πάμε εκεί. Δεν πάμε για να κλειστούμε, να κλέψουμε ένα αποτέλεσμα, πάμε να παίξουμε την μπάλα μας. Δεν θα κλειστούμε, πουδενή δεν πρέπει να κλειστούμε, θα είναι λάθος. Να κλειστούμε, δεν υπάρχει λόγος, έτσι. Εδώ λοιπόν δείχνει καθαρά πόση μεγάλη διαφορά υπάρχει από όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Από εδώ και πέρα έχουμε την άνεση και πραγματικά είδα τον Παπαδόπουλα όταν πήγαινε να παίξει την Τότεναμ πόσο διαφορετικό ήταν το βλέμμα του. Παλιά είχαν αυτή την υπεροψία του να σηκώνουν το κεφάλι, να δείχνουν ότι αυτή είναι και τα λοιπά. Σωστό. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Και αυτό. Τώρα μοιάζει μια ομάδα. Έτσι. Που παλεύει για την επιβίωσή της. Παλεύει να βγει από τα δύο χρόνια χωρίς τίτλο, παλεύει γιατί της κόψανε τα χατήρια και τα πάντα έτοιμα και τακτοποιημένα. Όπως λες, παλεύει με την εσωστρέφειά της. Με τις εσωτερικές τις έριδες και κόντρες, όλα αυτά βγαίνουν σε ένα βλέμμα. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Οπότε η διαφορά βρίσκεται στο ότι εμείς χρειάζεται να είμαστε συγκρατημένοι στο πρώτο ημίχρονο. Είναι ανάγκη για αυτούς να τελειώνουν νωρίς γιατί μετά δεν θα έχουν δυνάμεις. Και το δεύτερο ημίχρονο θα είναι καθαρά δικό μας γιατί οι δυνάμεις θα είναι με το μέρος μας. Υπάρχει τεράστια διαφορά πλέον σε αυτό. Και θα φανεί σίγουρα. Είναι το πώς θα διαχειριστούμε το παιχνίδι. Ωραίο το 0-2 στα 30 πρώτα λεπτά, αλλά και για μένα είναι καλύτερο. Αλλά δεν θα επιμείνω. Ναι. Και το 0-0 στο 89 και στο 90, ας πούμε, μια ψιλοκρεμαστή λόμπα από το Μίσιτς, δεν με χαλάει σαν σενάριο, θέλω να σου πω. Δεν έχω μιλήσει. Μακάρι να δω την εικόνα που θα δείχνει την υπεροχή της ομάδας. Έτσι. Και αυτή η υπεροχή να έχει το αποτέλεσμα. Έτσι. Δεν θέλω να είναι στο τέλος, θέλω να είναι στο δεύτερο ημίχρονο στην αρχή για να φανεί ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί κανείς να επιβληθεί αυτή την ομάδα. Μπορώ να δω το πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΚ, το πρώτο ημίχρονο με τη Χάρτινη, αλλά με περισσότερη αποτελεσματικότητα. Αυτό θα είναι το ιδανικό, φιλάρετε. Και όλα αυτά που όλα αυτά που μας λένε για την Ευρώπη, αν τυχόν πάνε να μας τα πούνε επειδή και εμείς δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα, δεν θα πρέπει να ξεχνούν ότι είναι 20 φορές η παρουσία του Ολυμπιακού με αυτά τα αποτελέσματα. Όταν θα φτάσουμε τις 20 φορές πλέον, τότε να μας το πούνε. Γεια σου φιλαρέ μου, σε φιλώ. Άλλο ένα εκπληκτικό μήνυμα από τα πιο πνευματώδη κορίτσια της παρέας μας, η Μαρία Βου, ακούστε λίγο. Άπιστος ο δαφνοστεφανωμένος έφηβος γνώρισε χθες την Ήτα ενώ τάχει με τη δικαιοσύνη. Respect. Respect, Μαρία.
Respect. Τα μηνύματά σου ένα και ένα. Πάμε, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Γεια σου Άκη. Θα κατέβουνε ή θα φύγουνε. Κατέβουνε φίλε. Τι. Σίγουρα. Κατέβουνε βέβαια. Τι είδες στο γήπεδό τους. Δεν τι. Ξέρω εγώ. Αναρωτιέμαι. Δεν ξέρω. Καμιά σερπαντίνα πάλι. Ρίξω μόνοι τους. Όπως την άλλη φορά ο Μόνιτς. Ο Σέρβος. Ο παίκτης. Ο Μόνιτς. Αυτοί τα έχουν όλα κανονισμένα. Εμείς να οργήσουμε. Καταρχήν. Αυτός ξέρεις τι είπε ο Μουρίνιο χθες στον φίλο του, γιατί είναι φίλοι αυτοί, να ξέρεις οι προπονητές. Ναι. Όντως είναι φίλοι. Του υπέρχεται ο άλλος, ο Πορτογάλος. Αυτό που είπε ο Αυλονίτης στο κοντό, στο Μαρίνα θα σε σκίσω. Θυμάσαι το έργο. Θα σε σώσω εγώ. Δεν το βάλεις, έπρεπε να το βάλεις αυτό ρε Κωστή. Το θα σε σώσω εγώ. Ναι, έτσι τον είπε. Εγώ θα σε σώσω λέει. Γιατί άμα έτρωγε ακόμα ένα γκολάκι, Σάββατο. Μάλλον θα ήταν ο Αναστόπουλος, γιατί ο Λιμονής λίγο δύσκολα. Στο είπα εγώ, τον Αναστόπουλο θα φέρουν τώρα. Ναι. Δεν μου λες τις μετοχές, ποιος έχει τελικά τις Τότεναμ. Τις μετοχές Τότεναμ, τα παρέμφατα μπορώ να σου πω. Τα παρέμφατα. Πρέπει να βρεις τις μετοχές, γιατί θα έχουμε κι άλλα. Και... Θα μας την πούνε πάλι, κατάλαβες. Και τα Σουπίνουμ και τα Γερούνδια, θα σου πω εγώ. Έτσι. Πρόσεξε να δεις τώρα. 10 χιλιόμετρα έκανε η επίθεση του Λιμπού. Το έχω βάλει πρόγραμμα να σας σώσω. Μυαλό μου ρε, μυαλό μου. Θα σας σώσω μωρέ. Το έχω βάλει πρόγραμμα να σας σώσω. Μυαλό μου ρε, μυαλό μου ρε. Πνεύμα και ηθική. Πνεύμα και ηθική. Ρε τον Αυλονίτη, ρε Βεσκέδες λέει. Κάτι ήξερε αυτός που τα έλεγε τότε. Από πνεύμα και ηθική αυτή. Καλά δε, δίνουν και στους άλλους φίλε, κάβα, franchise. Ναι. Έχουν πολύ πράγμα αυτοί, έχουνε. Γεια σου Άκη μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε τελευταίες δύο γραμμές πριν το διάλειμμα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Γεια σου Κωνσταντίνε. Τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά αγόρι μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Το βλέπω στο βλέμμα σου. Όπως σου το έλεγα χθες. Και ξέρεις η ανατροπή πονάει πιο πολύ. Όπως το είπες. Απλά εγώ θέλω να χαιρόμαστε κυρίως. Εννοείται με τις τραβές του αντιπάλου μας. Κυρίως θέλω να χαιρόμαστε με τις δικές μας νίκες εις βάρος του αντιπάλου μας. Έτσι. Δηλαδή, μην είμαστε ναι, ρε παιδί μου, όλοι μας εννοείται θέλουμε να παθαίνεστε. Ναι, όπως οι άλλοι χαίρονται με τα δικά μας στραπάτσα όταν γίνονται, έτσι και εμείς χαιρόμαστε με τα στραπάτσα τους. Ειδικά αυτούς που είναι αλαζόνες και... Έτσι ακριβώς και τώρα έχουμε αρέσει γιατί έχουν το φόβο τώρα. Το άγχος, η αλλαγή προπονητή κρίνεται σε αυτό το μάτς. Δηλαδή, ξέρεις, υπέρ μας αρκεί να παίξουμε μπάλα. Να παίξουμε μπάλα. Να σκυλιάσουν δηλαδή. Να μην δω όπως στη Λάρισα αυτό το ΠΑΟΚ, να δω ένα ΠΑΟΚ να τρώει σίδερα. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Θέλουμε να δούμε τον ΠΑΟΚ, του πρώτου ημιχρόνου με την χάρτινη. Αυτό θέλουμε να δούμε. Έτσι, μπράβο, λοιπόν, μπράβο. Αλλά με περισσότερη ευστοχία. Αυτό θα είναι το ιδανικό. Έτσι. Έχουμε καλούς παίχτες, ειλικρινά. Χαίρομαι πολύ με το Μισίτς, μεγάλη παιχτούρα. Μεγάλη παιχτούρα. Προχθές με τη Λάρισα δεν ήταν η καλύτερη του μέρα, αλλά έχει κάνει ένα εκπληκτικό πρωτάθλημα. Ναι. Πιστεύω ότι θα... Δεν το περίμενα. Και έλεγα από την αρχή παλτό, λέω. Κανένας δεν το περίμενα. Ναι, λέω. Παλτό, αλλά μπράβο, μεγάλος παίχτης και μακάρι να τον κρατήσουμε. Δεν ξέρω αυτό με το Ζάμπα που λέγανε η αλλαγή, αλλά τραυματίστηκε και τώρα δεν ξέρω. Ασχέτως με το Ζάμπα, ο Μίσιτς θα μείνει. Θα πληρωθεί η ρήτρα που δεν μπορεί να κάνει κάτι εκεί η Μπενφίκα πήγα να πω. Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και θα μείνει, είναι καθοριστικός παίχτης. Είναι το καλύτερο παράδειγμα ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα για να μιλήσουμε. Εγώ μέσα, όλοι μας, έτσι. Πρώτο πληθυντικό μιλάω. Έτσι. Και σε άλλες εκπομπές, Κωστή, πάλι στο Λίμπερο που ακούω, πολλοί όλο τον Μπρίγιοβιτς λένε. Όλο για τον Μπρίγιοβιτς ότι το Γενάρη θα έρθει. Πριν θέλει, ο Μπρίγιοβιτς παρακαλάει τώρα, σέρνει. Το θέμα είναι εμείς αν θέλουμε, να ξέρεις. Αυτό η ζωή του είναι εφιάλτης, δεν είναι. Η γυναίκα του έχει φύγει εδώ και καιρό, όλο εδώ γύρω έρχεται.
Έτσι. Αυτό και δεν θα είναι ο Πρίγιο που ξέραμε, αυτό κατάλαβε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Όπως επίσης δεν που ξέρουμε κατάλαβε. Αν η ομάδα θα παίζει όλη η ομάδα για αυτόν. Όπως είχε κάνει για αυτόν, ο Αλεπουδέσκου. Ναι, αλλά ήταν εντάξει. Πεστούρα, δηλαδή. Με... Σεντερφοράκλα, δεν είχαμε. Είναι από τα καλύτερα σεντερφόρ της ιστορίας που είχαμε. Ο Ιμπραήμοβιτς το φτωχό, δεν έτσι, λέγανε. Έτσι ακριβώς. Φιλιά Κωστά, άκου κάτι πριν φύγεις, άκου κάτι. Έλα, να ακούσω. Αυτό ήρθα να σου πω. Απλά, με δύο λέξεις. Την Κυριακή ξοφλάς. Ναι. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Την Κυριακή ξοφλάς. Άρε Κωστή, ωραίος. Ωραίος που τα παίρνεις. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Κωνσταντίνε. Έγινε, να είστε καλά. Θα τα ακούσω το μεσημέρι. Γεια χαρά. Γεια χαρά, γεια. Το νου σας καλά, ρε μάλια. Ρε μάλια. Αυτό έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Το νου σας, ρε μάλια. Μην ξεχνιόμαστε. Το νου σας. Πάμε, πάμε στις δύο τελευταίες γραμμές πριν το διάλειμμα, ναι. Γεια σας. Έπεσε, πάμε τελευταίος, ναι. Γεια σας. Εσύ. Εσύ, εγώ. Εσύ, εγώ, εσύ. Καλημέρα. Καλώς τον, έλα, έλα Άγγελε. Μας τρελάνεις ρε φίλε, το νου σας ρε μάλια και το ξόπλα. Θα χάσουμε το τιμόνι. Τέσσερα χέρια, τέσσερα χέρια και μου κάνει τα χατήρια όλα η κοτσαρίνα. Έτσι, έτσι. Εν τω μεταξύ, όταν ξεκίνησα για να πάρω να μιλήσουμε, σκέφτηκα να κάνουμε μια σύγκριση τι παίχτες έχουμε εμείς. Και τι παίχτες έχουν αυτοί. Άκουσε τι είπα για τον Μπάγκο πριν. Δεν ξέρω αν το σκέφτηκες πριν το πω ή μετά. Όχι. Με το που άνοιξε, όχι, δεν το άκουσα. Είπα Πάγκος. Άκου Πάγκος. Πασχαλάκης, Ζαμπά, Βαρέλα, Στοχ, Πέλκας, Λάμπρου, Μαουρίσιο, Βέρμπλουμ. Δηλαδή, αυτοί οι 7-8 παίχτες είναι όχι απλά βασικοί. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν όχι απλά ήττοι πρωταθλητές πέρσι. Έτσι. Παίζανε σε οποιαδήποτε ομάδα αναντικατάστατη. Άγγελε. Είδαμε και τον άτχοχο πέρσι που πήγε από εκεί, που μετά έφυγε τρέχοντας. Ακριβώς. Έφυγε τρέχοντας. Μήπως το. Κάτι πήρε τα αυτοί μου την Κυριακή, έχει βραδινή πτήση απευθείας από Αθήνα για Λισαβόνα. Απευθείας για Λισαβόνα και ο Γάβρος θα είναι λεμονάτος από Δευτέρα. Λεμονάτος. Θα σερβίρεται μαριναρισμένος και λεμονάτος. Θα είναι σαν αυτό που λέγαμε χθες, ότι με τον ακουμπάς πέφτει και ζητάει πέναλτι. Φοβερό, ρε παιδιά. Στα σύριαλ είδατε πως ξεφτιλίζονται ακόμα και στα σύριαλ τα κωμικά. Έτσι. Τι να λέμε τώρα. Εν τω μεταξύ. Ξέρεις ότι σωστά θα έχει στο VAR ή λάθος το... Έτσι λένε. Δεν ξέρω, δεν είναι οριστικό. Θα το δούμε. Σήμερα. Πάντως σήμερα θα ξέρω. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Εσύ λες 0-1 στο 15, 0-2 στο 30. 30. Ναι. Θα συμφωνήσω με τον Νάκη νομίζω που είπε στο δεύτερο ημίχρονο. 0-1 στο 48, 0-2 στο 60. Καμία αντίρρηση, άγγελέ μου. Καμία αντίρρηση, αδερφέ μου, θέλεις αυτό, ό,τι θες αγόρι μου. Και μετά αδειάζει το καλεσκέπι το μισό, φεύγουν γιατί δεν αντέχουν να βλέπουν και άλλοι μισοί μπαίνουν μέσα. Έτσι. Και το βλέπω καλή νύχτα σας. Το νου μας εμείς, με το μαχαίρι στα δόντια, καμία χαλαρότητα, ειδικά σε αυτό το παιχνίδι. Θα μπουν λυσασμένοι μέσα αυτοί. Πρέπει να είμαστε με το μαχαίρι στο στόμα. Να πάρει μαζί του την αποστολή και τον άλλο τον τρελιάρι από την ΚΑΠΑ 19. Ναι. Πρέπει να τον πάρει. Άλλος αίτητος αυτός, έτσι. Άλλος. Να τους δείξει πώς βάζουν το μαχαίρι στο στόμα σωστά. Σωστά. Συγκοπή. Και έχουμε κι άλλα. Έγινε, Άγγελε, πάω σε διάλειμμα. Πάω σε διάλειμμα. Φιλιά. Μην καλείτε άλλο, θερμή παράκληση για να μην περιμένετε. Πάω σε. Ναι. Ωραία. Πάω σε διάλειμμα, αφήστε λίγο τις γραμμές, να πάμε σε διαφημίσεις. Θα ξαναπώ ότι στο Βεργίνα Θέατρο, στο Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, υπέροχο πρόγραμμα μουσικοχορευτικό, μια παράσταση με τρομερό γέλιο, με φοβερό κείμενο, πρεμιέρα live από 6 Δεκεμβρίου, 491-291, υπέροχο όλο το σκηνικό, θα περάσετε τέλεια και στα ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Εμείς σήμερα με τα μηνύματά σας μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε την παραγγελιά σας, το zoom σου σας, ό,τι θέλετε και μπαίνετε και σε κλήρωση για ένα tablet Lenovo, υπέροχο tablet Lenovo από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και
μια διπλή πρόσκληση για το χορό, τον σύλλογο, την Ένωση Ποντίων Αμπελοκήπων. Διπλή πρόσκληση με πλήρες μενού και απεριόριστο, απεριόριστο ποτό. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εδώ είμαστε, ερχόμαστε και το μεσημέρι 2 με 3 και εκεί κάνουμε μεγάλο μουχαμπέτι με 2 με 2,5 με τα ωραία μας, με τις αντίστροφες μετρήσεις, με τα κόλπα μας, με τους διαγωνισμούς μας, με πλούσια δώρα και μετά τις 2,5 με Κώστα Βασιλόπουλο να λέει τη δική του άποψη, το δικό του σχόλιο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πώς του! Επιστρέψαμε! Εδώ είμαστε, μπουκάρουμε. Σας θυμίζω, Σαμπάνης Design, κορυφαίος σε ανακαινήσεις, σε γυψοσανίδες, σε ηλεκτρολογικά, σε πλακάκια, σε θερμοπροσώψεις, τα πάντα όλα, τα πάντα από τον Νίκο Σαμπάνη και το συνεργείο του. Θα πάμε αμέσως στις γραμμές για να μην περιμένετε. Ξαναλέω σήμερα, ένα tablet Lenovo κληρώνουμε, έχετε ακόμα ένα τεταρτάκι. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, όπου μας γράφετε γλυκόλογο, μπινελικόλογο, την καλημέρα στην παραγγελιά σας, ζούμου σου, οτιδήποτε, και έτσι αυτομάτως μπαίνετε και στην κλήρωση για το τάμπλετ και μία διπλή πρόσκληση για το χορό το Σάββατο, το χορό του Συλλόγου Ποντίων Αμπελοκήπων, διπλή πρόσκληση με πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό, τραγούδι ο Μπάμπης Ιορδανίδης, λίρα ο Κουγιουμτζίδης ο Ανδρέας. Υπέροχο το σκηνικό εκεί, στο Δερβένη, στο Event Hall. Γράψτε μου δίπλα για το χορό, να ξέρω, να σας βάλω στην κλήρωση, να κάνω ξεχωριστή κλήρωση για τον χορό. Πάμε στις γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Γεια σας, ναι, παρακαλώ, όχι, έπεσε, πάμε επόμενος, ναι, γεια σας. Ποιος, εγώ ή αυτός? Αυτός, 1-0! Καλημέρα Κωνσταντή! Πεθαίνω, φίλε, πεθαίνω. Καλώς το παιδί, καλώς το. Καλημέρα, καλημέρα στα βαλσαμωμένα χέρια που κρατάνε μικρόφωνα. Στην κρεμάτρα. Καλημέρα στους μεγάλους πρωταθλητές που έχουν κάνει περήφανο στην Ελλάδα. Τι ωραία που τα λες. Καλημέρα στους ΔΕΜΕΚ μεγαλοπαράγοντες που δεν χορταίνουν να ξεκατηνιάζονται και να μας λένε πλέον από μόνοι τους αυτά που είχε ο κόσμος τούμπανο και αυτή κρυφό καμά. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Δεν μου λες Κωνσταντίνε. Ναι, βεβαίως. Είμαστε βέβαιοι ότι έχει πάρει την ταινιοθήκη του Μέγκα. Αλήτης είσαι. Ή έχουν μείνει κάποιες παλιές επιτυχίες. Ή μήπως έχει μείνει την ταινιοθήκη του Σιρινάκη. Γιατί στο Μέγκα δεν τα έδειχνε τόσα χρόνια αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη? Γιατί εγώ μόνο τσούλια βλέπω. Μόνο τσούλια. Ο Χριστός και Απόστολος. Σε αυτό το σημείο Κωνσταντίνε, τάκα τάκα και να κλείσω, ναι. Θέλω να σου πω ότι εγώ σαν οπαδός, επειδή εγώ δεν θα παίξω, δεν θα με διαλέξω Άμπελ Φερέιρα για να παίξω. Έλα, γιατί να μην σε βάλει ρε φίλε, εδώ δεν θα βγουν τώρα και πέντε να πούνε. Και ούτε εσένα θα σε βάλει. Ούτε εμένα. Αδικούμε φίλε, αδικούμε. Του είπα βάλε με. Και ούτε το φίλο μου του Στελάρα χρόνια πολλά δεν θα τον βάλει για επιθετικό. Ναι. Θέλω να πω ότι θα είμαι όσο αλαζόνας θέλω και όσο υπεροψία και όλα τα ουσία που έλεγε ο Ζήκος. Πρόσεξέ με. Αν και ξέρεις ότι ΠΑΟΚ και αλαζονία, ΠΑΟΚ και έπαρση ποτέ δεν περπάτησαν χέρι-χέρι. Και όσες φορές το κάναμε, την πληρώσαμε. Γι' αυτό άσε με μένα να λέω, μου επιτρέπεις? Εγώ λέω. Σαν οπαδός, εγώ παίρνω το ρίσκο της μετέπειτα καζούρας. Από εκεί και πέρα, εγώ πάω μόνο για τάλιρο. Εκεί πάω να τους διαλύσω, να αλλάξουν προπονητή και λόγω του ότι είμαι στη μεταφορά, θέλω να δώσω στους ψυγειομεταφορείς την εξής πληροφορία. Για πες. Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή θα έχει πολλά φορτία για Πειραιά που θέλουν ψυγείο. Και αυτά θα είναι με κορνέδες και ψυχοφάρμακα. Καλή σου μουσάκια μου! Γεια! Τι γίνεται, γεια! Τρέλα! Έλα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Έλα φιλαράκι. Έλα τα γόρι μου. Καλώς τον. Καλημέρα. Έλα Δημητράκη μου, έλα.
Τι κάνετε? Καλά, αδερφέ λοιπόν, μου. Καλά. Να πω, να πω κάτι που πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Και εγώ ήμουν υποψήφιος για να με καλέσει ο Άπελ Φερέιρα. Στην ενδεκάδα. Ναι, αλλά λόγω επιθέτου δεν θα με βάλει. Το επιθέτο μου είναι επικίνδυνο. Καρυπίδησε. Είναι ένα θέμα αυτό, φίλε. Είναι ένα θέμα. Κόβεσαι λόγω επιθέτου. Δεν μπορεί να πάω και να σε λένε καρυπίδια. Κόβεσαι. Άρα κόπηκε, σε έφαγε το επίθετο, φίλε. Κόπηκα, με έφαγε το επίθετο. Εγώ λέω, επειδή πάντα υπάρχουν οι γκρινιάριδες, ότι αν βγει ένας ακροατής, ο Χατζηγραβατίδης, και πει δεν με βάζει ο Φερέιρα, σίγουρα θα βρεθούν πέντε. Χωρίς δεν επέλεξε ομάδα. Καλά ρε το παιδί, γιατί δεν το βάζει ρε. Γιατί βάζει, γιατί επιμένει τώρα στον τάδε με τον Καντουρία και δεν βάζει τον Χατζηγραβατίδη. Σίγουρα θα βρεθούν πέντε και άλλοι πέντε που θα πούνε καλά τα είπε το παλικάρι. Πρέπει να βάλει τον Χατζηγραβατίδη. Και εγώ δυστυχώς δεν θα με βάλει στην ομάδα φέτος, λόγω επιθέτου. Είναι δύσκολο να το αλλάξω. Δύσκολο. Δύσκολο είναι. Αλλά θα τη βρω την άκρη. Εσύ τώρα Δημήτρης Καρυπίδης. Κάντο Κώστας Καρυπίδης. Άλλαξε το. Την καλημέρα μου. Δημητράκη μου, σε φιλώ, σε φιλώ. Πάω μια βόλτα Κατερίνη, έχουμε τρεχάμα. Άντε, με το καλό. Φιλιά. Πάμε, γεια σας. Ναι. Ήρθαν οι γάβροι, μα φοβηθήκαν, ναι. Κι άλλοι εξάρα και εξαφανίστηκαν. Ωραία το πας. Κι ο θεατρίνος από Ισπανία δολοφονήθηκε με μια χαρτοτενία. Σωστό. Ήρθε κι η κούλα μες στο καμίνι με το ποντίκι και με το κομίνι. Κι η προεδράρα Ιβάν Σαββίδη παίζει western μετά το πιστολίδι. Και βγήκα πρώτος, δεν το νομίζω. Και δικαστές πλέον τους κερδίζω. Την ομαδάρα βλέπω και κλαίω. Πάω κολέω, λέω, λέ, Κωστή! Αποθεώνεσαι, φίλε. Μπορούμε να το πάμε έτσι μέχρι αύριο. Ναι. Αυτό τον όμιλο, εγώ θα κέρδιζα 1-2 στο Λονδίνο και ακόμα θα βαρούσε πέναλτι και θα παίκρω Ζίφκοβιτς σε πέναλτι. Εννοείται ρε. Θα κέρδιζα και μέσα στον Ερυθρό Αστέρα και θα κέρδιζα και εδώ και θα κέρδιζα όπου ήθελα. Αλλά αυτά... Έτσι, λοιπόν. Θέλω να πω ότι... Αυτή είναι η κανονικότητα. Αυτή είναι η κανονικότητα. Να πηγαίνει έξω και να αρπάζει 4. Αυτή ναι. Κοίτα, έχει και καλύτερη ομάδα. Έχει και χειρότερη ομάδα. Έτσι. Έχεις... Δηλαδή περσινή πρωταθλήτρια εντός αγωγικών. Α, καλά, εντάξει. Βαθμούς. Ναι, ρε. Έτσι, έτσι, αυτοί τώρα έχουν πάρει πολύ περισσότερους βαθμούς από πέρσι. Έτσι, αυτό είναι, επειδή είναι. Αυτό, επειδή μας κουνάνε το χέρι. Εσείς δεν πήγατε. Οκ, δεν το ξέρουμε. Δεν είναι. Εμείς δεν λέμε ότι πήγαμε. Αλλά δύο φορές μας φάξανε με τρία πέναλτι σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Και με την Μπενφίκα και πέρσι με τον Άγιαξ. Ναι, μετά κάναμε εμείς τα λάθη μας με τη Σλόβαν, βεβαίως, άσχετο αυτό, αλλά μας φάξανε. Εμείς λοιπόν δεν πήγαμε, αλλά και εσείς που πήγατε είναι σαν να μην πήγατε και ξεφτυλιστήκατε. Έχουμε να τους πούμε εμείς. Έτσι. Μα ξέρεις τι είναι ρουτίνα. Δηλαδή το να ξέρεις ότι στο τέλος του πρωταθλήματος θα πάρεις σαφής πρωταθλητής, θα πας στους ομίλους και θα παίξεις κάποια μάτσα, ας πούμε, κατέτυσε ρουτίνα για αυτούς. Έτσι ακριβώς. Έτσι, και για όλους εμάς ένα άπιαστο όνειρο, γιατί ήταν καπαρωμένες οι θέσεις από πριν. Λέει ο Χρήστος. Μην κολλάτε, λέει, από τα επικοινωνιακά κόλπα του Γαβρού. Ρίχτε το την Κυριακή στο over-under και δύο να φάτε στο ημίχρονο που δεν πρόκειται. Εμείς θέλουμε να το κάνετε, λέει, πλάκα διασύροντάς σου από τη σέντρα. Ρίχτε του πέντε στο δεύτερο και ξαπλώστε τον στον καναβάτσο κάνοντάς τον να αναρωτιέται. Μα εμείς ρίξαμε δύο στην Tottenham και να χάσουμε στις λεπτομέρειες, Μπαρμπασάβα speaking, γιατί μπιμπήθηκε ο Ερμής που ήταν ανάδρομος και πείτε του δεν πειράζει. Και εμείς τότε να είμαστε και καλύτεροι. Ωραίος, ωραιότατος. Κολομπάμπουε. Όχι, Χρήστος Σαράφογλου. Α. Εγώ έχω να πω, δεν μας πέφτει με τίποτα να ξέρετε! Το πάθος και η τρέλα και η ενέργεια. Εννοείται. Αυτό. Εννοείται. Αλλά Κωστή, αυτή... Τώρα την Κυριακή, καταρχήν να πούμε ότι η αλαζονία δεν μπορεί μόνο στον ΠΑΟΚ, πουθενά δεν ταιριάζει, έτσι. Όχι, άλλοι την έχουν, ναι, δεύτερη. Και σε εμάς φυσικά. Σε άλλους είναι η καλύτερη τους φίλη, φίλε.
Τι. Άλλοι την έχουν μόνιμη η παρέα. Μόνιμη. Επίσης, όρις κανέναν δεν βοηθάει. Καλά, λοιπόν. Το ότι δεν βοηθάει, ναι, αλλά λέμε ότι πώς συμπεριφέρονται εδώ και δεκαετίες. Όχι τώρα. Ναι, επίσης, όρις δεν θα το έκαναν όμως. Όχι, τι να κάνουν. Μα η αλαζονία προέκυψε από το ότι ήταν όλα έτοιμα. Οι βουτιές του Αλεξανδρή και του Γιαννακόπουλου. Το είναι όλα τακτοποιημένα. Ο Ολυμπιακός και το ΕΓΑΛΟ να κερδάνε. Διαφωνώ ως προς τους οπαδούς και τους φιλάθλους. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να φωνάζουν το. Ποιος ήταν να το βγάλει έξω το πέναλτι, γιατί δεν ήταν πέναλτι, ας πούμε. Μας είχαν δώσει μια φορά. Ναι. Αυτό δεν το έχω δει ποτέ από γάβρος. Όχι, θα να, μα τι να δεις αυτό, μα δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν είναι... Ναι. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέω αλαζονία. Εμείς δεν θα είχαμε, ποτέ. Δηλαδή εμείς ούτε, δεν θέλω βρώμικα. Ούτε εγώ αλαζονία, ούτε έπαρση. Πήραμε ένα αίτητο δηλαδή, πρωτάθλημα που έχει να γίνει να πούμε καμιά 55 φυσικά, χρόνια. Άλλο αυτό, έτρωνε κάτρων. Το χαρήκαμε την ψυχή μας, αλλά πουθενά φυσικά. Όμως, πουθενά δεν γίναμε αλαζόνες, δεν βγάλαμε έπαρση, δεν βγάλαμε μια άσχημη συμπεριφορά. Με περηφάνεια, με καμάρι, γιατί επιστρέψαμε, γι' αυτό είμαστε υπεράνθρωποι είμαστε που επιστρέψαμε από την κλοπή και κάναμε αυτό το κατόρθωμα όλοι μας. Έτσι, με αλλά αξιοπρέπεια. Έτσι, και κυρίως με λοιπόν, αξιοπρέπεια. Λοιπόν, τώρα την Κυριακή για να κλείσω, το είπα και χθες, δεν τους φοβάμαι. Όχι από την άποψη ότι είμαι η ομαδάρα, όλα μπορούν να γίνουν. Και από τη Λάρισα δεν μπορούσα να χάσω. Όχι από τον Ολυμπιακό. Από οποιαδήποτε ομάδα μπορώ να χάσω, άμα δεν προσέξω και δεν είμαι καλός, έτσι. Απλά δεν τους φοβάμαι γιατί δεν πιστεύω ότι θα με διοικήσουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ποτέ δεν με αδείξαν τελευταία δύο χρόνια με ξένους διαιτητές. Γιατί θεωρώ την ομάδα μου καλύτερη, γιατί είναι κουρασμένη, γιατί έχουν τεράστια πίεση στην οποία δεν είναι μαθημένοι. Μπορεί να έχουν πίεση σε άλλα πράγματα, Ευρώπες και τα λοιπά που τα ξεπερνάνε εύκολα, αλλά εδώ έχουν να αντιμετωπίσουν ένα τσουνάμι, ένα γίγαντα, ένα θεριό, ένα βουνό που σηκώθηκε, ήταν ξαπλωμένο τόσα χρόνια, σηκώθηκε ορθή και τους έκλεισε στον ήλιο. Στο. Προσπαθούν να δουν γιατί δεν είναι μέρα και βλέπουν εμάς. Μαθημένοι αλλιώς τόσες δεκαετίες όπως το είπες. Μαθημένοι φυσικά, αλλιώς. Ήταν μαθημένοι να είναι στον ψηλότερο θρόνο και να βλέπουν όλους από ψηλά και με ήλιο, με μέρα να είναι. Τώρα τους έκλεισε στο βουνό και δεν βλέπουν. Και δεν ξέρουν, όπου και να πάνε δεν μπορούν να δουν. Δηλαδή, και βλέπουν εμάς, δηλαδή μας βλέπουν στον ύπνο τους κανονικά. Έτσι ακριβώς. Πριν φύγεις, επειδή κλείνουμε, δώσε μου λίγο από το 1 μέχρι το 89 ένα νούμερο να δώσω το τάμπλετ και ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 13 για να δώσω τη διπλή πρόσκληση. Το 90 και το 14. Από το 1 στο 89, ναι. Το 76. Ναι. Χρονιά γέννησης και ναι. Το 13. Και το 13. Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ. Σου. Τα λέμε το μεσημέρι στις 2. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τον τυχερό. Καταρχήν, κάτσε να δω λίγο. Λοιπόν, η Ασημίνα Χριστάκη κερδίζει την πρόσκληση τη διπλή για το χορό τον Ποντιακό της Ένωσης Ποντίων Αμπελοκήπων και Μαριλής Σκλαβούνης Γιώργος. Καλημέρα Κωστή, ωραία μέρα σήμερα, βάλαμε στην κλήρωση για το τάμπλετ σε 4.25. Μαριλής μου πάρτον, Σκλαβούνης σε 4.25, πάρτον να τον βγάλουμε αέρα. Μέχρι να τον βγάλουμε στον αέρα να σας θυμίσω καντίνα pit stop, καφεδάρες, φωλιατάρες, υπερατού μπουγάτσες, εκπληκτικά πράγματα, το κόκκινο βανάκι βλέπετε σε τρία σημεία, Λαχανογορά, Οδό Λαγκαδά, Δυτική είσοδο, το απόλυτο success story και τσιγάρα και μπουγάτσες και καφεδάρες και ό,τι θέλετε και μπουγάτσα ή πίτα μία συν μία δώρο το νερό με τον καφέ, στους 5 καφέδες ο έκτος καφές δώρο και άλλα πορά. Ωραία πράγματα στην καντίνα Pit Stop. Θυμίζω φυσικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Οι εκπληκτικές και υπέροχες γεύσεις στην λαδόκολα σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο απέναντι από το Μασούτη 705-750 τη Λιβεριά. Και βέβαια Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Εκεί θα βρείτε αντιενεμική ζελατίνα με έκπτωση αυτή την εβδομάδα 20% ή τέντα με 30% έκπτωση. Τηλεφωνήστε στο 430-011. Πάμε να δούμε αν είναι τυχερός. Ναι! Εγώ είμαι ο τυχερός. Καλώς το παιδί! καλημέρα. Καλώς το. Πόσα μήνυματα έστειλες? Καλημέρα Κωστή και σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, είμαι πολύ τυχερός. Ένα. Ένα. Ένα και μοναδικό. Ναι, σήμερα ήταν η μέρα μου. Λέγεται και Ποποφαρδία.
Έχει κερδίσει ένα υπέροχο τάμπλετ Lenovo. Δεν ξέρω αν θα σου χρειαστεί. Θα βάζει επάνω, ας πούμε. Θα μου χρειαστεί. Έχει να βγάλει εργατοώρες. Μη στεναχωριέσαι. Κατάλαβα. Ωραιότατα. Πηγαίνει από σήμερα. Άμα θα το χαρώ, ξέρει. Από σήμερα και μετά στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδη Νικολαίδη. Θέλουμε εμεί το όνομά σου να είσαι πάντα τυχερό και να κληρώνεσαι. Ευχαριστώ πολύ, Κωστή. Ευχαριστώ. Να είσαι γερό. Και την εταιρεία και εσένα. Φιλιά και όλα πολλά. Τα παιδιά που, για την ωραία παρέα που μα κάνετε. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Έτσι. Βγάζουμε να ακούτε τον τυχερό. Όχι επειδή. Τέλος πάντων, έτσι. Για να ακούμε τις φωνές αυτό που κερδίζουν, για να χαιρόμαστε μαζί σας. Φεύγω, έρχεται το δίδυμο Μπατμανίδη, κόλκα Μπατμανίδη με υπέροχα πράγματα. Εμείς θα τα πούμε στις 2 το μεσημέρι. Δεν ξεχνάτε, εκεί ερχόμαστε με την εκπομπή. Ποιος, αυτός ένα μηδέν. Bye.